Ένα-δύο, 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 ένα-δύο. Τεστ από το γήπεδο Power Roof για τον αγώνα Πήγασος Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου.
Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Ρουφ, το sportaltv.gr είναι πάρον σε ένα ακόμη ραντεβού, ένα μεγάλο ραντεβού του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι μπαράζ για την άνοδο στην ΑΕ ανάμεσα στον Πήγασο Πατησίων και τη Θύελλα Αγίου Δημητρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες πρέπει να πούμε, καθώς η γηπεδόχος ομάδα αυτή του Πήγασου βολεύεται σήμερα και με την ισοπαλία, αν λήξει δηλαδή το παιχνίδι ισόπαλο. Ο Πήγασος είναι αυτός που θα πάρει την άνοδο για την ΑΕ. Η Θύελλα παίζει για ένα αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι, μόνο νίκη, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει στη ΒΕ και τη νέα σεζόν. Πούμε ότι είναι ο καιρός πολύ καλός για ποδόσφαιρο, πολύ καλό είναι, σε πολύ καλή κατάσταση είναι και το γήπεδο του Ρουφ. Ένα παιχνίδι το οποίο θα διευθύνουν ο Σταύρος Τριτσόνης, ο Ιορδάνης με βοηθούς τον Ιορδάνη Αυτόσογλου και τον Χρήστο Ακρίβο, όλοι τους διαιτητές Super League. Ο Πήγασος, ο οποίος τερμάτισε δεύτερο στη βαθμολογία του τρίτου ομίλου της ΒΕ με 66 βαθμούς. Η Θύελλα τρίτη με 2 βαθμούς λιγότερους και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν, με συγχωρείτε, στον μπαράζ για την άνοδο. Ένας Πήγασος, ο οποίος προέρχεται από 5 σερί νίκες, 2-1 επί του Παραδείσου, 2-0 επί της Χρυσούπολης εντός έδρας σε αυτά τα δύο παιχνίδια, 4-1 εκτός έδρας στην Κοψαχίλα, 3-0 εντός στο Κουκάκι και στην τελευταία αγωνιστική νίκησε 2-1 εκτός έδρας στον Άτλα Κυψέλης. Ενώ πριν από αυτά τα 5 μάτς είχε ιτηθεί με 2-1 εκτός έδρας από τη Νέα Σμύρνη. Πήγασος, ο οποίος θα είναι στον πάγκο σήμερα και σήμερα με τον Βασίλη Ρουμελιώτη, καθώς ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος παραμένει τιμωρημένος εκτή την τελευταία αγωνιστική της ποινής του. Την άλλη Θύελλα προέρχεται από 4 σερί νίκες, 2-1 τον Άτλα Κυψέλης εντός έδρας, 2-1 τον Ερμή Ηρακλείου εκτός, 5-2 το Καλαμάκι εντός και την τελευταία αγωνιστική νίκησε την ΑΕ Γάλεο με 3-0 εκτός έδρας, ενώ πριν από αυτά τα αποτελέσματα είχε φέρει ισοπαλία 2-2 με το Κουκάκι εκτός έδρας η ομάδα του Αναστάσιου Τασιόπουλου, ο οποίος είναι από την αρχή της σεζόν στον πάγκο. Να πούμε ότι οι δύο ομάδες στην κανονική περίοδο έχουν από μία νίκη με 1-0 αντίστοιχα στην έδρα τους. Ενώ να σας πούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων, για τον Πήγασο Πατησίων με το νούμερο 1 ο Παπαβασίλης, με το νούμερο 2 ο Παυρωματάκης, με το νούμερο 3 ο Θεοχάρης, με το νούμερο 4 ο Λιόλιο, με το νούμερο 5 ο Ζησόπουλος, με το νούμερο 6 ο Μπόγια, με το νούμερο 7 ο Καπέλης, με το νούμερο 8 ο Ρουμελιώτης, με το νούμερο 9 ο Μαρτέκας, που είναι και ο πρώτος σκόρερ του ομίλου με 27 γκολ, με το νούμερο 10 ο Σταματέλος και με το νούμερο 11 ο Στραβοκέφαλος, ενώ στον πάγκο είναι με το νούμερο 12 ο Γεωργίου, με το νούμερο 13 ο Μπαμπάνης, με το νούμερο 14 ο Γκάτσιος, με το νούμερο 15 ο Μπουρνιάς, με το νούμερο 16 ο Κόλιας, με το νούμερο 17 ο Λολότσι και με το νούμερο 18 ο Μερσίνη. Για τη Θύελλα, κάτω από τα δοκάρια με το νούμερο 1 είναι ο Τσαγκαράτος, με το νούμερο 2 ο Μαραγκουδάκης, με το νούμερο 3 ο Αλέξανδρος Ραζακιάς, με το νούμερο 4 ο Γιαννίκος, με το νούμερο 5 ο Αντωνόπουλος, με το νούμερο 6 ο Ταμίρας, με το νούμερο 7 ο Λιπόβ, με το νούμερο 8 ο Τσιτσής, με το νούμερο 9 ο Κωνσταντίνου, με το νούμερο 10 ο Κάφαλης και με το νούμερο 11 ο Στεφανιδάκης. Στον πάγκο με το νούμερο 12 είναι ο Κατσούλης, με το νούμερο 13 ο Γιάννης Ραζακιάς, με το νούμερο 14 ο Τσακόγιοργας, με το νούμερο 15 ο Βένιος, με το νούμερο 16 ο Βελής, με το νούμερο 17 ο Ρέτσος και με το νούμερο 18 ο Μπαμπανιώτης. Θυμίζουμε, το διαιτητικό τρίο είναι ο Σταύρος Τριτσόνης, ο Ιορδάνης Αυτόσογλου και ο Χρήστος Ακρίβος. Πολλοίς κόσμος εδώ στο γήπεδο του Ρουφ. Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, είναι οπαδοί και των δύο ομάδων. Το γήπεδο είναι γεμάτο, πρέπει να πούμε. Τουλάχιστον 300 φίλοι των δύο ομάδων είναι εδώ για να στηρίξουν την προσπάθειά τους αυτό τον τελικό, γιατί πρόκειται περί τελικού ουσιαστικά. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά και αποκλειστικά από το sportaltv.gr. Σε περιγραφή Μπάμπη Βουλούτσι, τεχνική υποστήριξη από τον τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη, ενώ σήμερα στο σχόλιο θα έχουμε κοντά μας και τον Δημήτρη Θεοδόρου, τον καλό συνάδελφο από την ώρα των σπορ, ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει και αυτόν τη σειρά το παιχνίδι και θα μας βοηθήσει με τον σχολιασμό της αναμέτρησης. Να σας πούμε για εσάς που παρακολουθείτε το παιχνίδι ότι η ομάδα του Πήγασου είναι αυτή που αγωνίζεται με τα μαύρα σορτσάκια και τη περίπου χρυσή φανέλα.
Αυτό είναι το χρώμα. Ενώ η θύελλα είναι με την άσπρη εμφάνιση και τα μπλε στοιχεία στα μανίκια. Πήγασος ουσιαστικά παίζει με την δεύτερη εμφάνιση του σήμερα, καθώς η κανονική του είναι η πράσινη. Όλα είναι έτοιμα, όρκος νίκης και από τις δύο ομάδες. Μας είπαμε και πριν ότι είναι τελικός. Φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Σιγά σιγά δύο ομάδες παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Θύελλα θα πάρει την εστία που βλέπει προς την Πέτρου Ράλλη στο πρώτο ημίχρονο. Πώς βλέπετε εσείς δηλαδή αριστερά. Ενώ τώρα οι τελευταίες αναμνηστικές φωτογραφίες, το παιχνίδι θα ξεκινήσει με λίγα λεπτά καθυστέρηση. Τελευταίος έλεγχος από τον διαιτητή στην μπάλα. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν για την Σέντρα Sportaltv.gr. Παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά το μεγάλο μάτς του Πήγασου Πατησίων με το Ιθιέλα και Αγίου Δημητρίου. Με συγχωρείτε, Σέντρα στο παιχνίδι με την Θύελλα. Ξεκινάει την πρώτη επίθεση. Να δούμε πώς θα επιλέξει να παίξει η Θύελλα σε αυτό το μάτς που θυμίζουμε η Θύελλα θέλει μόνο νίκη. Και η λογική λέει ότι θα τη δούμε να παίζει άκρος επιθετικά. Δεν έχει να χάσει έτσι κι αλλιώς κάτι, ή θα κερδίσει και θα πάρει την άνοδο. Είτε θα συνεχίσει στην κατηγορία αν δεν καταφέρει φυσικά να πάρει την νίκη, οπότε υποχρεωτικά θα παίξει επιθετικά. Θυμίζουμε ότι ο Πήγασος ακόμα και με την ισοπαλία είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την άνοδο για την ΑΕ. Πρώτο λεπτό τώρα μια καλή παλιά με τη μεγάλη περιοχή, κόβεται την μπάλα τελευταία στιγμή. Τώρα οι παίχτες του Πήγασου προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ο Καπέλης εκεί γύρισε πίσω, δεν είναι καλή πάσα, κέρδισε ο Λιπόβ, δεν κάνει και αυτός καλή πάσα όμως. Τώρα ένα γέμισμα. Εκεί βγαίνει ο τερματοφύλακας της Θύελλας, κάνει λάθος, αλλά δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ εκεί ο Μαρτέκας. Χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Στη φάση αυτή ο Μαρτέκας. Τερματοφύλακας Θύελλας, ο Τσαγκαράτος δεν έκανε καλή έξοδο. Είδε την μπάλα να απομακρύνεται από την μεγάλη του περιοχή και φυσικά δεν μπορούσε να επέμβει με το χέρι. Μπάλα πέρασε. Εκεί ήταν ο Μαρτέκας, ο οποίος θυμίζουμε ότι είναι δεινό σκόρερ, 27 γκολ στην φετινή σεζόν. Ο πρώτος σκόρερ στον τρίτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή τη φάση. Και ξανά οι παίκτες του Πήγασου προσπαθούν να βγουν μπροστά. Ωραία κίνηση τώρα από το στραβοκέφαλο, αλλά η μπάλα έχει βγει. Όπως υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Ακρίβος, η μπάλα έχει περάσει πλάγιο. Και κόβεται τη φάση αυτή. Πλάγιο εκτελείται. Φάουλ τώρα στη μεσαία γραμμή, το κέρδισε ο Κάφαλης από τον Μπόγια. Φυσικά πρέπει να πούμε και ο Κάφαλης, αν μη τι άλλο, έχει εμπειρία. Ήταν μέλος της ομάδας του Πανιωνίου σε πολύ μικρή ηλικία τότε. Της ομάδας που κατέκτησε το κύπελο στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να πιάσει τώρα το σούτ εδώ ο Καπέλης και χάνεται μια ευκαιρία για την Θύελλα. Οι παίχτες του Πήγασου προσπαθούν να βγουν μπροστά γρήγορα. Ωστόσο, κόβονται γέμισμα τώρα. Δεν είναι καλό από τον Ραζακιά. Μπάλα καταλήγει ξανά σε αυτόν. Ραζακιάς ανοίγει τώρα στα αριστερά. Για τον Τσιτσί, εκεί κόβουν οι παίχτες του Πήγασου ξανά. Μεγάλη παλιά. Μαρτέκας κάνει το κοντρόλ υπό την πίεση του Γιαννίκου εκεί. Υπάρχει φάουλ τώρα για τον Πήγασο. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, Πήγασου Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Στον μεγάλο τελικό, σε εισαγωγικά. Καθώς όποια ομάδα πάρει το αποτέλεσμα που θέλει θα πάρει και την άνοδο στην ΑΕ.
Φάουλ τώρα εκτελείται το γήπεδο στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά, απομάκρυνση. Ναι, υπάρχει offside. Ο Ταμίρας εκεί κατάφερε να απομακρύνει σε κόρνερ, ωστόσο υπήρχε offside νωρίτερα. Η υπόδειξη. Η φάση σταμάτησε. Σε θέση offside ήταν με το νούμερο 11 ο στραβοκέφαλος. Ενώ να καλησπερίσουμε και τον Δημήτρη Θεοδόρου. Δημήτρη. Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Αυτό το μεγάλο αγώνα που είπες και εσύ. Δύο ομάδες οι οποίες άξιζαν την άνοδο. Πριν από λίγα χρόνια θα την έπαιρναν κιόλας, καθώς ανέβαιναν τρεις ομάδες από κάθε όμιλο. Αυτή η αναδιάρθρωση όμως έχει αναγκάσει την ΕΠΣΑ να προβεί σε κάποιες ενέργειες ώστε να συμβαδίσει και αυτή με τις επιταγές της ΕΠΑ για τα πρωταθλήματα. Δημήτρη, να σε διακόψω, υπάρχει ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα τώρα από τον στραβοκέφαλο πάνω στον Μαραγκουδάκη. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα, έφυγε δυνατά εκεί ο στραβοκέφαλος. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα, παρατηρήσεις από τον διαιτητή, τον κύριο Τριτσόνη. Δημήτρη, έχει και πάλι το λόγο. Μας έλεγες ότι οι πάνε συνθήκες θα ανέβαιναν και οι δύο ομάδες στην κατηγορία, ωστόσο έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα. Έτος ανεβαίνουν λοιπόν δύο ομάδες από κάθε όμιλο. Η μία είναι ο Γούς Αργυρούπολης, ο πρωταθλητής. Η δεύτερη θα κριθεί σήμερα, όπως ανέφερες και εσύ πριν στο πρόλογο σου. Ο Πήγας έχει το πλεονέκτημα του ισόπαλου αποτελέσματος. Ο Βασίλης ο Μαρτίκας, με τον οποίο μίλησα χθες, μας έλεγε ότι θα παίξουμε επιθετικά για την νίκη και όχι για την ισοπαλία. Το ίδιο θα κάνει, είναι αναγκασμένη να κάνει και η Θύελλα. Οπότε νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με δύο ομάδες ανοιχτές να παλεύουν για τον γκολ και ασφαλώς καταλαβαίνει ο κόσμος τι έχει να γίνει αν προηγηθεί η ομάδα του Αγίου Δημητρίου. Ακριβώς μετά θα δούμε ένα άκρος επιθετικό παιχνίδι από τους γηπεδούχους που θα ψάξουν τον γκολ της Σοφάρισης. Να δούμε τώρα τη Θύελλα προσπαθεί να βγει μπροστά σιγά σιγά. Η πάσα τώρα για τον Τσιτσί, ο Τσιτσίς ανοίγει στα δεξιά για τον Μαραγκουδάκη, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κόντρες εκεί, έχουμε φάουλ. Φάουλ για τη Θύελλα, σε καλό σημείο το κέρδισε Μαραγκουδάκης, ο οποίος άνοιξε την μπάλα του, φύγε λίγο το κοντρόλ, ωστόσο δέχτηκε το δυνατό μαρκάρισμα εκεί τον Ραζακιά, κέρδισε το φάουλ. Ένα φάουλ που φέρνει τώρα πολύ κόσμο στα καρέ του Παπαβασίλη. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Τσιτσής για τη Θύελλα. Αρκετός αέρας εδώ στο γήπεδο του Ρουφ. Ενδεχομένως να δυσκολέψει τις προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών. Φάουλ εκτελείται. Μπάλα περνάει από όλους. Μέσα στην περιοχή παραμένει. Είμαστε στο έκτο λεπτό. Τώρα έχει ευκαιρία για σούτ εκεί. Καθυστερεί ο Μαραγκουδάκης. Άφησε δίπλα του μια σέντρα που μακρύνουν οι παίχτες του Πήγασου. Η μπάλα παραμένει κοντά στα καρέ. Για να δούμε ένα σούτ τώρα. Όπως τώρα θα βγάλουν την μπάλα παίχτες του Πήγασου μακριά την περιοχή του. Ο στραβοκέφαλος θα τον απομάκρυνε. Δεν μπόρεσε και ο Στεφανιδάκης να σουτάρει. Που πήρε την μπάλα σε δεύτερο χρόνο μέσα στην περιοχή. Απομάκρυνε παίχτες του Πήγασου και τώρα κερδίζουν και το πλάγιο. Νομίζω είμαστε στο έκτο λεπτό. Πήγασου Πατησίων Θύελλα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Αρκετά καλές οι συνθήκες αν εξαιρέσουμε τον λίγο δυνατό αέρα για ποδόσφαιρο. Τώρα μια παλιά. Ένα ωραίο γέμισμα. Μπάλα μας κατέληξε στα χέρια του Τσαγκαράτου, ήταν δυνατό. Ήταν έξυπνη όμως η πάσα για τον Μαρτέκα. Τώρα οι παίχτες της Θύελλας προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Λιπόβ από τα δεξιά. Κάνει πολύ ωραία προσπάθεια ο Λιπόβ και σεντράρει τώρα. Απομακρύνουν οι παίχτες του Πήγας όμως. Κοντρόλ πάσα στον στραβοκέφαλο, ο οποίος πιέζεται εκεί. Θα δεχτεί το φάουλ από τον Τσιτσί. Ζησόπουλος τώρα γυρίζει στον τερματοφύλακα του, πιέζουν εκεί. Ένα λάθος! Ο Στεφανιδάκης εκεί έβαλε την κόντρα, αλλά στη συνέχεια δεν προλαβαίνει να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Παπαβασίλης εδώ εκτίμησε λάθος τη φάση και λίγο έλειψε να το πληρώσει. Ωστόσο η κόντρα που έβαλε ο Στεφανιδάκης, η μπάλα πέρασε. Out. Στο 8ο λεπτό. Πήγα στους Πατησίων Θύελλα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το sportalv.gr. Σε περιγραφή Μπάμπη Βουλούτσι.
τεχνική υποστήριξη από τον τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη, ενώ στο σχολιασμό του αγώνα θυμίζουμε είναι ο Δημήτρης Θεοδόρου. Να γέμισμα τώρα, εκεί είναι μόνο ο Θεοχάρης ο οποίος απομακρύνει, δεν έκανε καλή απομάκρυνση, γέμισμα νέο. Τώρα με κεφαλιά έβγαλε ο Ζησόπουλος. Πολλές δυνατές μονομαχίες στη μεσαία γραμμή. Ωραία η προσπάθεια τώρα από τον Κωνσταντίνου. Δεν υπήρχε όμως φάουλ σύμφωνα με τον διαιτητή. Βλέπουμε τη Θύελλα να έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά. Να φάουλ τώρα. Σφυρίζει ο διαιτητής τον στραβοκέφαλο και πάλι το φάουλ πάνω στον Μαραγκουδάκη. Γέμισμα τώρα, η μπάλα περνάει από όλους, καταλήγει εύκολα στα χέρια του Παπα Βασίλη. Ποιος δεν λέει ρεμίσει στους παίχτες του, τους λέει να ανέβουν. Έχει κλειστεί στα πρώτα λεπτά ο Πίγασος. Η Θύελλα έχει πάρει τον έλεγχο και προσπαθεί να πετύχει γκολ. Για να μπει αυτή σε θέση οδηγού, καθώς με την ισοπαλία ο Πίγασος είναι αυτός που θα κερδίσει την άνοδο. Τώρα μια καλή προσπάθεια για τους παίχτες του Πίγασου. Πέρασε και τον Σταματέλο. Στο μοτέλος εκεί κρατάει την μπάλα και σεντράρει. Δεν μπορεί ο Μαρτέκας, θα κάνει καλή κεφαλιά, η μπάλα περνάει out. Να λοιπόν μια πολύ καλή στιγμή για τον Πίγασο. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης η σέντρα από τον Σταματέλο, Μαρτέκας πετάχτηκε εκεί μόνος του. Έπιασε την κεφαλιά αλλά δεν ήταν καλή, η μπάλα πέρασε out. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Πρώτη ευκαιρία. Δημήτρη, από ό,τι φαίνεται η Θύελλα θα είναι αυτή που θα προσπαθεί κυρίως να επιτεθεί με τους παίχτες του Πίγασου να προσπαθούν να χτυπήσουν στην κόντρα. Αυτό δείχνει μέχρι τώρα το παιχνίδι. Και Μπάμπη, αυτό που σκεφτόμουν λίγο πριν, έχουμε μια ομάδα του Πίγασου που σκοράρει πολύ και πρέπει σήμερα να αμυνθεί απέναντι σε μια ομάδα τη Θύελλα που παίρνει τα παιχνίδια με κλειστά αποτελέσματα και σήμερα πρέπει να επιτεθεί. Να δούμε ποιος θα δώσει εξετάσεις, ένα διαφορετικό μάθημα από αυτό που είχαν μάθει σε όλη τη σεζόν. Πριν από λίγο είχαμε αυτή την καλή στιγμή από τον Μαρτέκα, ο οποίος έχει αποδείξει φέτος και όλα τα χρόνια ότι όταν βρεθεί σε κέρια θέση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην αντίπαλη άμυνα. Από την άλλη υπάρχουν βέβαια το επιθετικό δίδυμο του Κάφαλη με το Στεφανιδάκη, δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που και αυτοί έχουν διανύσει πολύ καλή σεζόν. Ο Κάφαλης έχει ανέβει κυρίως τελευταίες αγωνιστικές. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια. Πάντως ο Πίγασος όσο περνάει η ώρα πατάει καλύτερα και μάλιστα τώρα είναι στην επίθεση. Πέρασε μπάλα out, όμως νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα κυλάει προς τον Πίγασο, ο οποίος θα παίρνει και την ψυχολογία. Με την έννοια ότι όσο κρατάει το 0 και όσο περνάει η ώρα θα αποκτά και θα μετρά αντίστροφα. Ακριβώς, και θα δούμε σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα, όπως λες και εσύ, τη Θύελλα να ανεβαίνει όσο πιο ψηλά γίνεται για να σκοράρει και αυτό. Ίσως βέβαια και να το πληρώσει αν δεν καταφέρει να σκοράρει άμεσα. Πάντως ο ρυθμός είναι καλός μέχρι τώρα το αγώνα. Είναι πολύ καλός ο ρυθμός. Πάνω κάτω η μπάλα. Μπορεί να μην έχουν γίνει τεράστιες ευκαιρίες, όμως κάθε φάση που δημιουργείται είναι προπομπός για κάτι καλό. Ακριβώς, Δημήτρη. Έχει πολύ καλό ρυθμό το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά. Έχει και δυνατές μονομάχες, πρέπει να πούμε βέβαια, στη μεσαία γραμμή. Ένας τραυματισμός τώρα. Είναι στο έδαφος ο Κωνσταντίνου, ο οποίος σηκώνεται, δεν έχει κάτι σοβαρό. Θα συνεχίσει το παιχνίδι, γιατί διέκοψε το μάτς. Τώρα θα δοθεί συνέχεια με ελεύθερο. Ένα γέμισμα τώρα. Το γέμισμα. Τον Μαυροματάκη δεν ήταν καλό. Μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τσαγκαράτου. Τώρα ο Μαραγκουδάκης δεν περνάει η πάσα του. Ο Μαρτέκας κατεβάζει. Προσπαθεί να βρει γρήγορα το στραβοκέφαλο. Βγαίνει εκεί δυνατά πάνω του ο Γιαννίκος. Μπάλα περνάει out. Ο κύριος Τριτσόνης πηγαίνει κοντά στους δύο παίκτες. Τους κάνει παρατηρήσεις για τον τρόπο που αντέδρασαν. Είναι λογικό, είναι διαιτητής Σούπερ Λίγκας. Είναι, αν μας επιτρέπετε, too much για τέτοιο επίπεδο. Και μάλιστα, Μπάμπη, ο συγκεκριμένος διαιτητής είναι ο πρώτος που εμπιστεύεται η ΕΠΣΑ για τέτοιους αγώνες. Παίζει πάρα πολύ συχνά αγώνες ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Αθήνα και ξέρει πάρα πολύ καλά και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο, δηλαδή, δεν έχει μόνο την εμπειρία της Σούπερ Λίγκας. Ακριβώς. Άλλωστε, από εδώ ξεκινάνε κάποτε όλοι οι διαιτητές οι Αθηναίοι που βρίσκονται στη Σούπερ Λίγκ. Πλάγιο εκτελείται τώρα από τον Θεοχάρη, απομακρύνουνε
παίχτες της Θήλας, ένα γέμισμα. Και είναι μόνο Ζησόπουλος, ο οποίος γεμίζει εκ νέου. Μαρακουδάκης κατεβάζει, δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα οι παίχτες της Θήλας. Ένα δυνατό τάκλιν τώρα, κατάφερε να κρατήσει εκεί ο Θεοχάρης. Ένα γέμισμα τώρα, κεφαλιά από τον Γιαννίκο. Μακριά από τον Μαρακουδάκη, πλάγιο. Πλάγιο για τον Πίγασο. Ναι, είναι παίχτης στο έδαφος. Είναι ο Αντωνόπουλος στο έδαφος για την Θήλα. Ο διαιτητής καλεί τον κατώρο του αγώνα να μπει στο γήπεδο. Να δούμε τι πρόβλημα αντιμετωπίζει ο παίχτης της Θήλας. Έχουμε φτάσει πλέον στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγα στους Πατησίων, Θήλα Αγίου Δημητρίου στο 0-0 εδώ στο γήπεδο του Ρουφ. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει από ό,τι φαίνεται ο Αντωνόπουλος Δημήτρη. Θα έχουμε πρώτη αλλαγή αναγκαστική. Έχει πάει γρήγορα παίχτης. Ήδη τη φανέλα έχει βγάλει. Ακριβώς, έχει βγάλει ήδη τη φανέλα. Να δούμε ποιος θα περάσει τη θέση του. Είναι με το νούμερο 17, ο Ρέτσος. Από ό,τι φαίνεται αυτός που περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη λοιπόν αλλαγή στο παιχνίδι. Στο 15ο λεπτό αναγκαστική αλλαγή. Στη θέση του Αντωνόπουλου που πέρασε ο Ρέτσος. Πλάγιο τώρα θα εκτελεστεί. Θεοχάρης καθυστερεί, άφησε το στραβοκέφαλο. Ωραία, τσίπησε την μπάλα στραβοκέφαλος και είναι ευκαιρία να σεντράρει. Χαμηλή σέντρα. Και πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι από την επέμβαση του Ρέτσου. Πρώτο κόρνερ στο μάτς για τον Πίγασο. Προσπάθεια αυτή του στραβοκέφαλου από τα αριστερά. Συρτή σέντρα. Ο Ρέτσος βγήκε δυνατά πάνω στην μπάλα και απομάκρυνε σε κόρνερ. Είμαστε στο 16 πλέον. Θα δούμε τώρα αν αυτό το κόρνερ μπορεί να φέρει κάτι για τον Πίγασο. Το κόρνερ εκτελείται. Απομακρύνουν οι παίχτες της Θήλας. Νέα σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι Μαρτέκας δεν μπορεί να γυρίσει εκεί. Η μπάλα περνάει απευθείας out. Τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο από τον Τσαγκαράτο. Ελεύθερο εκτελέστηκε, η μπάλα πάει στον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου, ένα γέμισμα στα τυφλά. Και είναι μόνο ο Λιόλιο ο οποίος απομακρύνει. Καπέλη, θα κερδίσει το πλάγιο Καπέλης. Νέο πλάγιο για τον Πίγασο. Από τα δεξιά πως επιτίθονται οι γηπεδούχοι. Πλάγιο που θα εκτελέσει από τον Μαυροματάκη. Μαυροματάκης εκτελεί, μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, απομακρύνει ο Γιαννίκος. Και παίρνει την κεφαλιά ο Κάφαλης, νέο γέμισμα τώρα, στα τυφλά όμως. Μπάλα καταλήγει εύκολα στα χέρια του Τσαγκαράτου και τελειώνει ακόμα μια προσπάθεια επίθεση για τον Πίγασο. Συνέχεια με βολέ, δεν είναι καλό όμως. Μπάλα θα πέρασε απευθείας πλάγιο για τον Πίγασο, ο οποίος προς το παρόν παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει για να κερδίσει την άνοδο, την ισοπαλία. Να δούμε αν θα καταφέρει να την κρατήσει, να δούμε αν θα σκοράρει. Να δούμε αν η Θήλα είναι αυτή που θα σκοράρει. Ένα μακρινό σου τώρα. Το
μακρινό σούτα τον Μπόγια μπάλα εύκολα κατέληξε στα χέρια του Τσαγκαράτου. Βολέ με στόχο τον Κωνσταντίνο από τα αριστερά. Κωνσταντίνου κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ψάχνει το γέμισμα τώρα με στόχο το Στεφανιδάκη. Βγαίνει έγκαιρα ο Παπαβασίλης και μπλοκάρει. Και συνέχεια με τα χέρια για τον Τσιτσί. Για τον Μελιώτη, με συγχωρείτε. Γέμισμα τώρα από τον Θεοχάρη. Μπάλα πλάγιο. Από την κεφαλιά του Γιαννίκου. Πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Θεοχάρης. Μαρτέκας εκεί. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ πλάγιο τώρα για τη Θίελα. Στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγα στους πατησίων Θίελα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Γέμισμα τώρα με στόχο τον Μαρτέκα, ο οποίος κάνει το κοντρόλ, κρατάει, προσπαθεί να περάσει και το Σταματέλο. Καλή παλιά, έξυπνη, αλλά έκανε αντίθετη κίνηση. Ο Σταματέλος δεν κατάλαβε την πάσα του συμπαίκτη του. Και ο Τσακαράντος βγήκε έγκαιρα και μπλόκαρε. Δίνει συνέχεια με βολέ. Βλέπετε ότι όσο πιο ψηλά σηκώνει την μπάλα γίνεται πιο δύσκολο. Καθώς ο αέρας αλλάζει πορεία, Μαρτέκας πάρει το φάουλ τώρα. Να φάλε το Μαραγκουδάκι. Μαρτέκας βγήκε μακριά, πολύ μακριά από την μεγάλη περιοχή για να βοηθήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού του Πίγασου. Δύο πίσω είναι ρε Λάσμα. Δύο πίσω είναι. Ρουμελιώτης τελεί το φάουλ. Μπαλά πέρασε από όλους και ο Τσαγκαράτος μπλόκαρε εύκολα. Πολύ γρήγορα η πάσα για τον Κωνσταντίνο, αλλά ο Κωνσταντίνου δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Παραχώρησε το πλάγιο συνέχεια, καθώς ο Μαυρωματάκης έβαλε πολύ ωραία το σώμα του. Τώρα οι παίχτες του Πίγασου προσπαθούν να βγουν από τα δεξιά με τον Καπέλη. Χάνει την μπάλα Καπέλης. Απομάκρυνση σε πλάγιο, έχουμε κόντρα όμως. Το πλάγιο είναι για τη Θίελα μετά την απομάκρυνση του Ραζακιά. Έχει πέσει, Δημήτρη, ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Σχεδόν από τη στιγμή που το είπα έχει πέσει. Πήκανε δυνατά στην αρχή, κυρίως οι φιλοξενούμενοι, με τη Θίελα να πιέζει και να προσπαθεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα γκολ στην αντίπαλη άμυνα. Δεν τα κατάφερε. Ο Πίγασος άρχισε σταδιακά να ανεβάζει και αυτός απόδοση. Πήρε για κάποια περίοδο το κέντρο του γηπέδου. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ένα παιχνίδι υποτονικό, χωρίς φάσεις, μακριά από τις δύο εστίες. Δεν ψάρωσαν, θα έλεγα, οι ομάδες στις προσπάθειες που έκαναν οι αντίπαλοι τους για να πετύχουν κάποιο γρήγορο γκολ ή να πιέσουν τον αντίπαλο ή να του σπάσουν τον τζαμπουκά. Ο Πίγασος έχει ανεβάσει λοιπόν την απόδοση του και προσπαθεί να κρατήσει μακριά την Θίελα, η οποία δεν μπορεί να επιτεθεί. Έχει πρόβλημα η Θίελα στην επιθετική γραμμή, δεν μπορεί να δημιουργήσει φάσεις και επικίνδυνες καταστάσεις. Πλέον αυτή τη στιγμή είναι στον αγωνιστικό χώρο ορισμένος ένας ποδοσφαιριστής της, μάλιστα, ο οποίος κέρδισε ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά. Είναι, Βάμπη, δεν ξέρω αν βλέπεις εσύ το νούμερο. Πρέπει να είναι ο Κωνσταντίνου, αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, ο οποίος είναι πεσμένος εντός αγωνιστικού χώρου, γιατί ο Κωνσταντίνου συνήθως γίνει από την αριστερή πτέρυγα και ξεκινάνε επιθέσεις από αυτόν. Να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Ναι, είναι ο Κωνσταντίνου, ο οποίος περνάει εκτός για να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Όχι, δεν είναι ο Κωνσταντίνου, είναι με το νούμερο 4 ο Γιαννίκος τελικά. Ο οποίος βρέθηκε εκεί για πρώτη φορά, θα λέγαμε έτσι. Ακριβώς. Ο οποίος Γιαννίκος είχε τραυματιστεί και νωρίτερα στη φάση που πρέπει να πω, στη φάση που τραυματιστεί ο Αντωνόπουλος, είχε τραυματιστεί και αυτός και πέρασε για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Να δούμε, θα μπορέσει να συνεχίσει. Πολύ ωραία τώρα η προσπάθεια πάντως από τον Θεοχάρη. Θα πάρει το φάουλ. Το στραβοκέφαλο. Πήρε το φάουλ. Θεοχάρης θα εκτελέσει το φάουλ, γυρίζει δίπλα του για τον Ζησόπουλο. Ζησόπουλο πιο πίσω τώρα για τον Λιόλιο. Λιόλιο ξανά για τον Ζησόπουλο. Τώρα αυτός θα ψάξει το γέμισμα με στόχο το στραβοκέφαλο. Είναι καλή η παλιά του. Μαραγκουδάκης εκεί με το σώμα καλύπτει ωραία. Ο στραβοκέφαλος κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ζητάει κάποια παράβαση, αλλά δεν υπήρχε κάτι από ό,τι φαίνεται. Μαραγκουδάκης τώρα ψάχνει το γέμισμα με στόχο τον Κάφαλη. Είναι καλή η παλιά ο Κάφαλης εκεί. Θα χάσει τη μονομαχία με τον Λιόλιο. Πλάγιο για τη Θίελα.
Ο Λιόλιο βγήκε δυνατά πάνω στην μπάλα. Παραχώρησε το πλάγιο. Το πλάγιο εκτελείται τον Μαραγκουδάκη. Βγάζουν εύκολα οι παίχτες του πήγαν από την περιοχή του στην μπάλα και τώρα ο Μαρτέκας προσπαθεί να ξεκινήσει μια επίθεση. Ωραία έπασα για το στραβό κέφαλο. Μαρτέκας στο πλάγιο προσπαθεί να εκτελέσει γρήγορα. Θα το αφήσει τελικά. Ανέβει ο Θεοχάρης να το εκτελέσει. Θεοχάρης το εκτελεί για τον Μπόγια. Δεν περνάει η πάσα του. Λιπόβ δεν έκανε καλή απομάκρυνση. Θεοχάρης κερδίζει την μπάλα και τώρα έχει ευκαιρία να βγάλει μια σέντρα και από τα αριστερά. Συρτά όμως δεν περνάει. Τσιτσίς έκοψε και απομακρύνει. Εκεί δεν είναι κανείς συμπαίκτης του. Είναι μόνο ο Ζησόπουλος ο οποίος αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο. Ανεβείτε πάνω. Πλάγιο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Πήγα σωστή έλα στο 0-0. Είχε στην προηγούμενη φάση Μπάμπη ο Θεοχάρης όλη την ευκαιρία να κάνει μια καλή σέντρα ή μια πάσα αριστερά στο στραβοκέφαλο. Επέλεξε το χειρότερο και χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τον Πίγασο που πλέον αμήνεται καθώς η θύελα έχει ανέβει και προσπαθεί να κάνει μια επίθεση από τα δεξιά. Και είναι ο Λιόλιο, ο οποίος δεν απομακρύνει καλά. Ο Θεοχάρης είναι. Πιέζεται και από τον Λιπόβ. Ο Λιπόβ κερδίζει. Αλλά έρχεται βοήθεια από τον Ζησόπουλο, ο οποίος απομακρύνει. Αλλά περνάει ο Μαρτέκας τώρα για τον Πίγασο. Κόβεται όμως από τον Γιαννίκο, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ στη συνέχεια από τον Μαρτέκα. Καθώς τον έριξε, έχασε την μπάλα Μαρτέκας και έριξε τον αντίπαλο στο έδαφος. Να φάουλ για την Θύελλα. Κάρτα είναι αυτό. Το οποίο θα εκτελέσει ο Γιαννίκος. Ψάξει το γέμισμα τώρα ο Γιαννίκος στη φάση αυτή. Τελεί κεφαλιά από τον Γκάφαλη. Απομακρύνει ο Λιόλιο με το κεφάλι. Δεν μπορεί να γεμίσει συνέχεια ο Τσιτσής. Κωνσταντίνου τώρα από τα αριστερά. Εκεί που προσπαθεί να βρει χώρα ανοίγει στα αριστερά για τον Τσιτσή. Τώρα μια σέντρα καλή. Αλλά η μπάρα στα χέρια του Παπαβασίλη. Καλή η ενέργεια τώρα του Τσιτσή από τα αριστερά. Ωστόσο η σέντρα του δεν ήταν ιδανική. Παπαβασίλης δεν ξεγελάσει και εκεί μπλόκαρε την μπάλα. Και έδωσε δίπλα του για το Ζησόπουλο. Ο Ζησόπουλος ψάχνει το στραβοκέφαλο, κάνει το control foul από τον Μαραγκουδάκη. Μαραγκουδάκης ο οποίος τραυματίστηκε στη φάση αυτή. Τύψε στο αριστερό του γόνατο, από ό,τι φαίνεται. Πήγε άτσαλα τώρα εδώ ο Μαραγκουδάκης να σταματήσει το στραβοκέφαλο. Δύο παίχτες συγκρούστηκαν. Με το foul για τον Πίγασο. Και συστάσεις τώρα από τον κύριο Τριτσόνη. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει Ρουμελιώτης για τον Πίγασο. Καλά εκτελεσμένο αλλά λίγο πιο δυνατά από ό,τι θα έπρεπε. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Τσαγκαράτου. Μαραγκουδάκης εκεί θα πάρει το φάουλ. Σε 27ο λεπτό. Πήγα στο πατησίον Θύελλα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Φάουλ για τη Θύελλα τώρα με εκτελεστεί το Γιαννίκο. Γιαννίκος γεμίζει. Κοντρόλ εκεί από τον Ρουμελιώτη. Γέμισμα ναι όλα στα τυφλά. Πλάγιο για τη Θύελλα. Πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Μαραγκουδάκη τώρα. Είμαστε στο 28ο λεπτό. Πήγα σωστή, έλα στο 0-0.
γέμινος στα τυφλά από τον Μπόγια, μπάλα στα χέρια του Τσαγκαράτου. Ποιος θα κάνει το βολέ τώρα? Δυνατά ο Ζησόπουλος. Στραβοκέφαλος, ψάχνει χώρο για να γεμίσει για τον Μαρτέκα, τον βρίσκει πολύ ωραία. Ωραία τώρα η κίνηση είναι από τον Ρουμελιώτη που κέρδισε την μπάλα, έχει την ευκαιρία να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καθυστέρησε αρκετά ο Ρουμελιώτης, υπήρχε offside, δεν πήγε. Σταματέλος πάνω στη φάση. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ένα δυνατό μαρκάρισμα τώρα στη μεσαία γραμμή από τον Ρουμελιώτη και φάουλ πάνω στον Γιαννίκο. Κάρτες δεν έχεις πάρει μαζί. Φάουλ από τον Ρουμελιώτη, ο οποίος έχει τραυματιστεί κιόλας. Στη φάση αυτή πήγε άτσαλα πάνω στην μπάλα και τραυματίστηκε. Και νέα διακοπή στο παιχνίδι. Αρκετοί τραυματισμοί ως τώρα. Θυμίζουμε ότι η Θύελλα έχει ήδη μια αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι. Στο 15ο λεπτό ο Αντωνόπουλος δεν μπόρεσε να συνεχίσει τη θέση του, πήρε ο Ρέτσος. Κοστό 1 το λεπτό. Πήγασος Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Θυμίζουμε ότι ο Πήγασος παίζει για δύο αποτελέσματα στο σημερινό παιχνίδι, καθώς και η ισοπαλία τον ευνοεί, του δίνει την άνοδο, καθώς και η νίκη φυσικά. Η Θύελλα παίζει μόνο για την νίκη. Φάουλ τώρα θα εκτελεστεί από τον Γιαννίκο. Εύκολα απομάκρυνε εκεί ο Μπόγια, ο οποίος τώρα γεμίζει για τον Μαρτέκα. Ένα φάουλ και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Μαρτέκας έκανε πολύ ωραία κίνηση στη φάση αυτή. Πέταξε την μπάλα μπροστά τον αντιπαλό, ο οποίος τον σταμάτησε και έχουμε την κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, στο 30. Κίτρινη στον Γιαννίκο. Στο 31ο λεπτό ήταν η φάση αυτή, κίτρινη κάρτα. Τώρα το φάουλ για τον Πήγασο με εκτελεστή ξανά τον Ρουμελιώτη. Ρουμελιώτης, ωραία. Κεφαλιά προς τα πίσω εκεί. Μπάλα περνάει κόρνερ. Κεφαλιά ήταν από τον Μαραγκουδάκη. Έχουμε το δεύτερο κόρνερ στο μάτς. Ξανά για τον Πήγασο. Κόρνερ εκτελείται. Δύσκολα και ο Τσαγκαράτος πιο μακριά. Ο Στεφανιδάκης, ο οποίος γύρισε να βοηθήσει την αμυνά του. Νέο γέμισμα ξανά ο Στεφανιδάκης μακριά. Τώρα ο Κωνσταντίνου προσπαθεί να απομακρύνει. Γυριστό και από το Λιόλ. Ευκαιρία αντεπίθεση όμως για τη Θύελλα τώρα. Να δούμε αν θα μπορέσει να την εκμεταλλευτεί. Ο Τσιτσής είναι αυτός ο οποίος ανεβαίνει. Κάνει ωραία παλιά. Βγαίνει τελευταία στιγμή ο Παπαβασίλης με τα πόδια. Και απομακρύνει ενώ υπάρχει και offside. Έχει τελειώσει η φάση. Δεν υπάρχει φάση, καθώς ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Ακρίβος, υπέδειξε τον Λιπόφ σε θέση offside μετά την πάσα του Τσιτσί και σταμάτησε η φάση αυτή για τη Θύελλα. Δημήτρη. Ο Τσιτσί σε αυτή την περίπτωση άργησε λίγο να κάνει την πάσα. Ήταν νομίζω σε θέση offside, ήταν και είμαστε σε δύσκολο σημείο. Όμως και πάλι πέρασαν εκμετάλλευτοι αυτή η φάση, γιατί δεν έκανε ένα κλικ πιο γρήγορα την πάσα δεξιά στον Λιπόβο, ο οποίος έβγαινε μόνος του και θα είχε πολύ καλές, πολλές πιθανότητες για να σκοράρει. Θα ήταν μια επίθεση με καλύτερες προϋποθέσεις. Τώρα καθυστερούν παίκτες της Θύελλας. Πίεση από τον Σταματέλο Μαρτέκα τώρα έξω από την περιοχή. Για να δούμε. Πιέζεται και από το Ρέτσο και χάνει. Και τώρα Ταμίρας κρατάει, ανοίγει ωραία στα δεξιά για τον Λιπόβ, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Θεοχάρη. Έχουμε την κίτρινη κάρτα, πρώτη και για τον Πήγασο, πρώτη για παίχτη του Πήγασου στον Θεοχάρη, στο 33ο λεπτό. Λίγο.
Θεοχάρης είδε την κίτρινη κάρτα για αυτό το δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Λιπόβ. Φάουλ για την Θίελα με εκτελεστή τώρα τον Τσιτσί. Τσιτσίς χειρεί το γέμισμα. Μπαλά εύκολα στα χέρια του Παπα Βασίλη, δεν ήταν καλή εκτέλεση. Παπα Βασίλης δεν δυσκολεύτηκε να μπλοκάρει στην περίπτωση αυτή. Θεοχάρης τώρα επιχειρεί να γέμινο στα τυφλά. Και είναι μόνο για Νίκος, κατέβασε ωραία Αμύρας. Ωραία τώρα κέρδισε ο Ρουμελιώτης για τον Μπίγασο, κόβεται όμως τελευταία στιγμή. Στεφανιδάκης, μια πάσα στα αριστερά, κόβει τελευταία στιγμή ο Μαυρωματάκης. Τώρα ένα γέμισμα από τον Καπέλη για τον Μαρτέκα. Ο Μαρτέκας κάνει το κοντρόλ. Σταματέλος δεν περνάει πάσα του, η κόντρα όμως ευνοεί ξανά το Μαρτέκα. Μαρτέκας εκεί τώρα με τον Γιάννικο. Γύρισε όμως και ο Κωνσταντίνου, πήρε την μπάλα. Κωνσταντίνου. Ανοίγμα τώρα στα δεξιά. Δεν είναι καλό, η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Μαρτέκας είναι στο έδαφος, να δούμε το μαρκάρισμα του Κωνσταντίνου. Θα μπει γιατρός στο αγώνα, στον αγωνιστικό χώρο ξανά. Ακόμα μια διακοπή, ο Μαρτέκας τραυματίστηκε στην προηγούμενη περίπτωση. Τριακοστό πέμπτο λεπτό. Πήγα στο πατησίον Θίελα Αγίου Δημητρίου στο 0-0. Ο Μαρτέκας από ό,τι φαίνεται θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου προσωρινά. Δημήτρη, βλέπουμε μέχρι τώρα, Μπάμπη, το Ρουμελιώτη με το νούμερο 8 στο κέντρο του γηπέδου να προσπαθεί να πάρει μπάλες και να δημιουργήσει επιθέσεις για τον Πίγασο. Όμως η Θέλη έχει γεμάτο κέντρο, δεν επιτρέπει οργανωμένες επιθέσεις. Με αποτέλεσμα από πίσω, από την άμυνα, οι παίκτες του Πίγασου να ψάχνουν με βαθιές μπαλιές το Μαρτέκα κυρίως και πότε το στραβοκέφαλο. Δεν λειτουργεί αυτό το παιχνίδι. Όμως από την άλλη, Θέλη, πέρα από το ανασταλτικό κομμάτι, με τον κύριο Τασιόπουλο να είναι διαβασμένο στο παιχνίδι, δεν έχει εκδηλώσει κάποιες οργανωμένες επιθέσεις για να πετύχει κάποιο γκολ, με εξαίρεση μία από αριστερά πριν από 10 λεπτά περίπου που είχε περάσει ανεκμετάλλευτη. Μάλιστα. Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη του αγώνα. Ένα φάουλ τώρα. Το κέρδισε Μαραγκουδάκης από τον Ρουμελιώτη. Το φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα από μάκρυνε ο Λιόλιο. Τώρα ένα σούτα τον Κωνσταντίνο. Δοκάρι, φοβερή στιγμή στην επαναφορά. Γκολ! Γκολ για τη Θίελα! Απίστευτη φάση! Με σκορ με τον Κάσαλη! Η Θίελα ανοίγει το σκορ! Απίστευτη εξέλιξη! Ο Κωνσταντίνου εξαπέλυσε ένα κεραυνό από τα 35 μέτρα περίπου. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο, δοκάρι στην επαναφορά. Ο Κάφαλης! Ο Στεφανιδάκης ήταν εκεί, με συγχωρείτε, όχι ο Κάφαλης. Ο Στεφανιδάκης, ο οποίος στην πρώτη προσπάθεια νικήθηκε από τον Παπαβασίλη. Ωστόσο ξανακέρδισε την μπάλα μετά τις κόντρες και σε καινή αιστεία με τη δεύτερη προσπάθεια δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ για τη Θίελα και να δώσει το προβάδισμα εδώ. Στο 37ο λεπτό, τον γκολ λοιπόν για τη Θίελα με τον Στεφανιδάκη. Και τώρα η Θίελα είναι αυτή που έχει τη θέση του οδηγού στο παιχνίδι και φυσικά τον πρώτο λόγο για την άνοδο. Τώρα Δημήτρη, περιμένουμε να δούμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ο Πίγασος είναι αναγκασμένος να βγει μπροστά για να φέρει το ματς στα ίσα. Είναι αυτή η εξέλιξη που είχαμε πει και στην αρχή του αγώνα, ότι πλέον τα πράγματα, το ματς παίρνει μορφή ροντέο. Ο Πίγασος θα κυνηγήσει οπωσδήποτε τον γκολ. Η Θίελα από την άλλη θα έχει την ευκαιρία να χτυπήσει σε κάποια αντιεπίθεση. Σίγουρα πάντως πιστεύω ότι θα δούμε και άλλα γκολ σε αυτό το παιχνίδι, καθώς θα ανοιχτούν και οι δύο ομάδες. Κυρίως ο Πίγασος και η Θίελα που θα έχει την δυνατότητα σε αντεπιθέσεις να πετύχει κάποιο δεύτερο γκολ. Ήταν ένα γκολ που περιμέναμε για να ξυπνήσουμε κατά κάποιο τρόπο και αυτό ήρθε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, να δούμε αν και το χρονικό σημείο, Μπάμπη, θα παίξει κομβικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Ακριβώς είναι στο 37ο λεπτό το γκολ που δίνει το προβάδισμα στη Θίελα, η οποία τώρα έχει τον πρώτο λόγο για την άνοδο.
Αν καταφέρει βέβαια να κρατήσει το υπέρ τη κόρο στο τέλο, ο Στεφανιδάκη με διπλή προσπάθεια, συγγνώμη, με την επιμονή του εκεί, κατάφερε να κερδίσει τον Παπαβασίλη, ο οποίο στάθηκε, ναι, μεν στάθηκε τυχερό στο σουτ του Κωνσταντίνου από τα 35 μέτρα. Τον κεραυνό του Κωνσταντίνου, μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Στεφανιδάκη συνέχεια βρέθηκε μόνο του απέναντι από τον Παπαβασίλη, πλάσαρε. Ο Παπαβασίλη με υπερένταση έσωσε την πρώτη φορά, ωστόσο μπαλά πήγε ξανά στον Στεφανιδάκη, αδράνησαν και οι αμυντικοί του Πίγασου στη φάση αυτή. Στεφανιδάκης με δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έκανε το Πίγασος θύελα 0-1. 31ο λεπτό τώρα στο παιχνίδι. Μαρτέκας γυρίζει την μπάλα στον Τσαγκαράτο, τηρεί το fair play στη φάση αυτή. Νοικήρισε τώρα στο παιχνίδι και ο Τσιτής, ο οποίος είχε τραυματιστεί. Τώρα ένα γέμισμα, δεν μπορεί να κάνει και το κοντρόλο Στεφανιδάκη, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Παπαβασίλη. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε τώρα πολλές κινήσεις ανακατέματος της τράπουλας, αν μπορεί να μας επιτραπεί αυτή η έκφραση. Είδαμε τον Μαρτέκα με τον Σταματέλο να αλλάζουν για λίγο θέση. Ωστόσο ο Γιάννικος φαίνεται πως έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Μαρτέκα και τον ακολούθησε. Και ο Ρέτσος εκεί με τον Σταματέλο, έχουμε κόρνερ, τρίτο κόρνερ στο παιχνίδι και αυτό για τον Πίγασο. Το παραχώρησε τώρα ο Ρέτσος υπό την πίεση του Σταματέλου. Πολύ κόρμος τώρα στα καρέ του Τσαγκαράτου. 41ο λεπτό του αγώνα. Το κόρνερ εκτελείται. Μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, περνάει από όλους, out. Δεν μπόρεσε εκεί ο στραβοκέφαλος να κινηθεί σε πορεία της μπάλας. Εκείνη πέρασε απευθείας, out. Τα την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Με τον Καπέλη το ελεύθερο κεφαλιά από τον Καπέλη, μπαλα περνάει, ο Ρέτσος απομακρύνει, πιο μακριά ο Μαραγκουδάκης, κατέβασε ωραία ο Στεφανιδάκης, δεν περνάει, πάσε το εκείνο ο Μαυροματάκης, ο οποίος έκοψε και τώρα ψάχνει το γέμινο ο Μαυροματάκης, δεν είναι καλό, είναι γέμινο στο πουθενά. Εκεί είναι μόνο ο Τσαγκαράτος, ο οποίος μαζεύει τώρα την μπάλα με τα χέρια. Σαρκωστό δεύτερο λεπτό. Πήγα στους Πατησίων θύελα Αγίου Δημητρίου 0-1 από το 37 με τον γκολ του Στεφανιδάκη. Τώρα ο στραβοκέφαλος που έχει πάει από τα δεξιά προσπαθεί να βρει χώρο. Πιέζεται τώρα, γυρίζει πίσω στον Μπόγια. Μπόγια αλλάζει παιχνίδι και τον Θεοχάρη. Θεοχάρης παρακινδυνευμένη πάσα, ο Ζησόπουλος εκεί ωραία, θα ανοίξει ξανά για τον Θεοχάρη. Θεοχάρης τώρα κρατάει, δεν κάνει καλή πάσα όμως, ενώ είχε πολλές επιλογές και δεν είναι ευκαιρία στους παίχτες του της Θήλας να απομακρύνουν. Ο Ζησόπουλος, νέο γέμισμα, κόντρα, πλάγιο. Την κόντρα που έβαλε εκεί ο Κάφαλης. Τελικά είναι φάουλ, το φάουλ εκτελέστηκε. Όπως υπήρχε χέρι ο Στεφανιδάκης τώρα το κοντρόλ. Ωραία κίνηση, αλλά και είναι ο Ρουμελιώτης ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Ωραία κίνηση τώρα του Ρουμελιώτη. Ψάχνει το γέμισμα με στόχο το Μαρτέκα, αλλά και είναι μόνο ο Τσαγκαράτος ο οποίος μαζεύει εύκολα. Έχουμε φτάσει πλέον στο 43ο λεπτό. Πήρα το!
Κωνσταντίνου τώρα. Στα τυφλά και δεν είναι κανείς. Κωνσταντίνου ο οποίος τραυματίστηκε στη φάση αυτή κιόλας. Την... την επέμβαση του Μαυροματάκη ήτανε. Σηκώνεται ο Κωνσταντίνου. Δεν έχει κάτι σοβαρό και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Το πλάγιο εκτελείται για τον Πίγασο. 44 λεπτό, ένα λεπτό μένει για το τέλος του αγώνα. Το πρώτο ημιχρόνου, με συγχωρείτε. Ο Ζησόπουλος τώρα καθυστερεί. Άνοιγμα για τον Ρουμελιώτη. Ο Θεοχάρης δεν μπορεί να βρει το σταματέλο. Δεν ήταν καλή πάσα του ο Κάφαλης. Φυσικά τον Τσιτσί, ο Τσιτσί κρατάει. Πιέζεται τώρα το σταματέλο. Ωραία κίνηση του Τσιτσί. Φύγει δίπλα του τώρα στο Μαραγκουδάκι. Μαραγκουδάκι στο γέμισμα εκεί. Μπαλά. Με το δυνατό αέρα καταλήγει απευθείας πλάγιο. Πλάγιο για τον Πίγασο. Τελέστηκε κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν είναι καλή. Φάουλ τώρα από τον Καπέλη πάνω στον Τσιτσί. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Μαραγκουδάκης. Συμπληρώσαμε 45 λεπτά στο παιχνίδι. Ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Για το πρώτο μέρος υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Λογικά θα είναι γύρω στο ένα λεπτό. Θα σου πήξαν κάποιοι τραυματισμοί. Φάουλ δεν είναι καλά εκτελεσμένο και το Μαραγκουδάκι, αλλά και είναι μόνο ο Τσιτσί ο οποίος αφήνει ξανά στο Μαραγκουδάκι. Μαραγκουδάκης νέο γέμισμα. Και το κοντρόλ από τον Κάφαλη ο οποίος αφήνει ξανά στο Μαραγκουδάκι. Μαραγκουδάκης παλιά και το Στεφανιδάκι εκεί. Στεφανιδάκης χάνει την μπάλα. Ζησόπουλος προσπαθεί να απομακρύνει ιδέα, τα καταφέρει. Υπάρχει φάουλ όμως. Φάουλ για τον Πίγασο και σταματάει η φάση αυτή. Φάλα από τον Στεφανιδάκη ήτανε. Πάνω στον Ρουμελιώτη, ξέρω φάουλ. Φάουλ εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Λιόλιο προσπαθεί να ανεβάσει το Πίγασο. Λιόλιο κάνει το γέμισμα εκεί στα δεξιά με στόχο τον Μαυροματάκη. Ο Μαυροματάκης θα προλάβει, όχι τελικά. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε το out για τη Φιέλα. Έχει συμπληρωθεί και ένα λεπτό καθυστερήσεων στο παιχνίδι. Όπου να είναι θα δούμε τον κύριο Τριτσόνη να σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος. Το ελεύθερο εκτελείται. Κωνσταντίνου εκεί στα αριστερά. Να το μαρκάρισμα του στραβοκέφαλου, η μπάλα μένει εντός αγωνιστικού χώρου. Φάουλ για την Θιέλα από τον Μαυροματάκη πάνω στον Κάφαλη. Βαλεντίνο, πιο πίσω! Πιο πίσω! Αυτή θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου από ό,τι φαίνεται. Φάλα στο Εγκατηθίελα. Κωνσταντίνου εκτελεί. Απομακρύνει ο Μαυροματάκης. Στραβοκέφαλος. Γέμισμα με στόχο το Μαρτέκα. Ο Ρέτσος. Λάθος κεφαλιά εκεί από το Γιαννίκο. Κίνδυνος για την εστία της Θιέλας, αλλά ο Τσαγκαράτος καταφέρνει να μπλοκάρει και έχουμε και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τη Θιέλα να προηγείται από το 37ο λεπτό με 1-0 χάρη στον γκολ του Στεφανιδάκη. Με διπλή προσπάθεια θυμίζουμε ένα σούτ από τα 35 μέτρα από τον Κωνσταντίνο, ένας κεραυνός, η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στεφανιδάκης βρέθηκε μόνος του απέναντι τον Παπαβασίλη. Συνέχεια πλάσαρε ο Παπαβασίλης με περένταση. Αποσόβησε τον κίνδυνο την πρώτη φορά, αλλά η μπάλα κατέληξε ξανά στο Στεφανιδάκη, ο οποίος προγεννής εστίας δεν δυσκολεύτηκε να ανοίξει το σκορ. Δημήτρη Θιέλα πάει με το προβάδισμα 1-0 στο ημίχρονο και φυσικά τώρα έχει και τον πρώτο λόγο για την άνοδο, έτσι. Έχει τον πρώτο λόγο. Τώρα μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί η ομάδα του Τάσου Τασιόπουλου αυτό το υπέρ της αποτέλεσμα. Το δύσκολο έγινε, θα έλεγα. Να προηγηθεί δηλαδή η Θιέλα. Από εδώ και πέρα πρέπει να παίξει όπως ξέρει καλύτερα, δηλαδή αμυντικά, και να κρατήσει αυτό το 1-0 σε ένα πρώτο ημίχρονο που
Μπάμπη, ουσιαστικά μόνο αυτή η φάση ήταν η πιο σημαντική που δημιουργήθηκε και αυτή από το πολύ καλό σουτ που κατέληξε στο δοκάρι και έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στους παίκτες της Έλλας να πετύχουν αυτό το γκολ. Κατά τα άλλα, ένα μοιρασμένο παιχνίδι και αμφίρροπο αναμένεται ασφαλώς στο δεύτερο ημίχρονο. Μένει να δούμε και από την άλλη πλευρά για τον Πίγασο αν θα αντιδράσει και πώς θα μπορέσει να απειλήσει την αιστεία της φιλοξενούμενης ομάδας. Μάλιστα. Ξανά μαζί σας σε περίπου 15 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μέχρι τότε, υπομονή.
Ξανά μαζί σας εδώ το Sportal TV στο το sportalv.gr στο γήπεδο του Ρουφ, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Πήγασο Πατησίων και τη Θύελλα Αγίου Δημητρίου, τον Μπαράζ, για την άνοδο στην Αλφα Έψα. Ό,τι φαίνεται η Θύελλα θα πραγματοποιήσει και την δεύτερη της αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου μέρους, καθώς έχει ξεντηθεί ο Γιάννης Ραζακιάς. Να δούμε ποιανού τη θέση θα πάρει ο Ραζακιάς. Πρέπει να είναι με το νούμερο 2 Μαραγκουδάκης, αν δεν κάνω λάθος, που έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για να πει ο Γιάννης Ραζακιάς. Όχι, δεν είναι ο Μαραγκουδάκης. Πρέπει να είναι ο Λιπόβ, κατά πόσα πιθανότητα. Ναι, μόνο το Λιπόβ. Δεν βλέπω, Δημήτρη, δεν ξέρω κι εσύ αν έχεις διακρίνει κάτι άλλο. Ο Μαραγκουδάκης είναι στη θέση του στο δεξιάκρο της άμυνας. Λογικά είναι ο Λιπόβ αυτός που έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερη αλλαγή για τη Θύελλα στο 46ο λεπτό. Με τον Γιάννη Ραζακιά να παίρνει τη θέση του Λιπόβ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους και πρώτη σέντρα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, με συγχωρείτε, με τους παίχτες του Πήγασου τώρα προσπαθούν να επιτεθούν. Από τα δεξιά έχει ρίξει ο στραβοκέφαλος, κόβεται τελευταία στιγμή από τον Αλέξανδρο Ραζακιά. Λαγιο εκτελέστηκε, κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες της Θύελλας. Ο Κάφαλης, ωραία σκάβη για τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου κόβεται τελευταία στιγμή τον Ρουμελιώτη. Κερδίζουν ξανά την μπάλα οι παίχτες του Πήγασου. Το γεγονός δεν είναι καλό. Και τώρα από τα δεξιά ο Μαραγκουδάκης κρατάει την μπάλα για τη Θύελλα. Ένα γέμισμα με στόχο τον Στεφανιδάκη δεν είναι καλό. Ο Ζησόπουλος ήταν αυτός που έκοψε. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παικτών της Θύελλας. Τώρα ο Θεοχάρης κερδίζει. Θεοχάρης πιέζει, δεν κάνει λάθος. Πάσα ο Κάφαλης εκεί. Άφησε για τον Ταμίρα. Ένα πλάγιο τώρα που κερδίζει ο Πήγασος από την παρέμβαση του Κάφαλη. Πέρασε η πάσα του Μπόγια. Θυμίζουμε η Θύελλα προηγείται το 37ο λεπτό του αγώνα με τον γκολ του Στεφανιδάκη. Πήγα στους Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου 0-1 εδώ στο γήπεδο του Ρουφ. Παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το sportaltv.gr σε περιγραφή Μπάμπη Πουπούτσι. Τεχνική υποστήριξη από τον Τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη και σχόλια από τον Δημήτρη Θεοδόρου. Τώρα η πάσα περνάει. Μια σέντρα, ο Ρέτσος απομάκρυνε. Ο Τσιτσής ελέγχει τώρα για τη Θύελλα. Αλή παλιά για τον Στεφανιδάκη, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλο. Ο τελευταίος και η μπάλα περνάει πλάγιο. Πλάγιο για τον Πήγασο. Τελείται. Πάρει και το φάουλ ο Καπέλης. Φάουλ από τον νέο σελθόν τώρα Ζακιά. Φάουλ εκτελέστηκε. Ο στραβοκέφαλος τώρα έχει βγει πλάγια δεξιά για τον Πήγασο. Δεν κάνει καλή πάσα για τον Μαυροματάκη. Ο Μαυροματάκης προλαβαίνει όμως τον Κωνσταντίνου και γυρίζει στον Λιόλιο. Λιόλιο θα κάνει το γέμισμα. Μπαλά πάει στα αριστερά. Τελευταία στιγμή ο Μαραγκουδάκης κόβει τον Καπέλη. Δεν μπορεί στη συνέχεια ούτε ο Μπόγια. Και τώρα είναι ο Γιάννης Ραζακιάς που πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς έχει τραυματιστεί ο Καπέλης από την προηγούμενη φάση, από το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Μαραγκουδάκη. Έχουμε νέα διακοπή στο παιχνίδι. Στο 41ο λεπτό είμαστε πλέον. Εδώ στο γήπεδο του Ρουφ, πήγα στους Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου 0-1. Από το 37 με τον γκολ του Στεφανιδάκη. Ένα γκολ που προήρθε από ένα κεραυνό που σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Παπαβασίλη. Στη συνέχεια ο Στεφανιδάκης με την επιμονή του, με διπλή προσπάθεια, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ένα γκολ που προς το παρόν δίνει την άνοδο στη Θύελλα. Και φυσικά να δούμε αν οι παίχτες του Πήγασου προσπαθήσουν να γίνουν πιο επιθετικοί, καθώς δεν έχουν άλλο περιθώριο.
πρέπει να εσωφαρίσουν αν θέλουν να είναι αυτοί που θα πάρουν την άνοδο. Να σου τώρα από τον Κάφαλη δεν είναι καλό. Συνέχεια τώρα με το ελεύθερο Ζησόπουλος για τον Λιόλιο. Πιέζουν ψηλά επίχτες της Στήλας. Λιόλιο απομακρύνει όπως το πλάγιο είναι για τον Πίγασο. Εκτελείται γρήγορα στο Ματέλος. Κάνει ωραία κίνηση αλλά βγαίνει δυνατά πάνω στην μπάλα και απομακρύνει σε πλάγιο ο Τσιτσής. Πρόλαβε το Σταματέλος σε φάση αυτή ο Τσιτσής και απομάκρυνε σε πλάγιο. Εκτελέστηκε. Στραβοκέφαλος τώρα για τον Πίγασο. Κάνει μια ωραία σέντρα μέσα στην περιοχή. Είναι σε θέση offside όμως ο Σταματέλος και σταματάει αυτή η φάση. Στο 51ο λεπτό ο Σταματέλος ήταν ξεχασμένος εκεί. Offside εκτελέστηκε. Η μπάλα περνάει από όλους. Μαυρωματάκης. Δεν μπορεί εκεί ο Μπόγια. Πλάγιο για τον Πίγασο. Ο Φρωματάκης το εκτελεί. Κεφαλιά από τον Στραβοκέφαλο, ο οποίος θα ξανακερδίσει την μπάλα. Ένα φάουλ τώρα από τον Κωνσταντίνου. Φάουλ για τον Πίγασο. Ένα φάουλ που φέρνει τώρα αρκετούς παίχτες στα καρέ του Τσαγκαράτου. Έχει ανέβει και ο Λιόλιο, ο στόπερ του Πίγασου, για το φάουλ αυτό. Φάουλ που θα εκτελήσει ο Καπέλης. Στο 52ο λεπτό το φάουλ εκτελείται. Βγάζουν την μπάλα οι παίχτες της Θίελλας. Τον Ραζακιά μακριά. Μαυρωματάκης νέο γέμισμα. Ξανά κερδίζουν την μπάλα οι παίχτες της Θίελλας. Ένα γέμισμα τώρα για τον Ραζακιά. Κίνο Ζησόπουλος. Απομακρύνει σε πλάγιο. Δημήτρη, νομίζω ότι βλέπουμε το ίδιο σκηνικό. Τους παίχτες του Πίγασου να προσπαθούν να επιτεθούν να μην βρίσκουν διαδρόμους όμως, και της Θίελλας σιγά σιγά να, με την ψυχολογία υπέρ τους, να κερδίζουν και χώρο και να απειλούν για δεύτερο γκολ από ό,τι φαίνεται. Να απειλούν για δεύτερο γκολ και μάλιστα απέναντι σε μια άμυνα που μπάζει πίσω. Αν με επιτρέπει η εκφράση, είναι πολύ, έχει πολλά προβλήματα το κέντρο της άμυνας του Πίγασου. Δείχνει ότι η Θίελλα με μια καλή αντεπίθεση θα μπορέσει να φτάσει απέναντι στην εστία του τερματοφύλακα του Πίγασου, του Παπαβασίλη. Από την άλλη, ο Πίγασος προσπαθεί να ανέβει, όμως από την άλλη έχει το μυαλό του στα νότα του για να μην δεχτεί μια δεύτερη ψυχρολουσία. Ακριβώς, γιατί μια δεύτερη ψυχρολουσία θα σημάνει και το τέλος. Τέλος όνειρα ανόδου. Πότε. Λογικά και οι παίχτες του Πίγασου θα προσπαθήσουν να πάνε, όπως λέμε, λαού-λαού το παιχνίδι. Μπας και καταφέρουν να σκοράρουν κάποια στιγμή. Ροκάφαλης. Άνοιγμα για τον Τσιτσί. Εκείνος σηκώνει ψηλά την μπάλα. Στεφανιδάκης. Θα κερδίσει το πλάγιο. Πλάγιο για την Θίελλα. Στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης, Πίγασος Πατησίων, Θίελλα Αγίου Δημητρίου, 0-1. Κάφαλης. Πλάγιο εκτελείται, ο Κάφαλης κάνει το κοντρόλ, γυρίζει ξανά για τον Ραζακιά. Ο Ραζακιάς, ωραία η ενέργειά του. Δέχεται ένα δυνατό μαρκάρισμα και έχουμε την κίτρινη κάρτα στον Ρουμελιώτη. Τάκλι με τα δύο πόδια έκανε τώρα εδώ ο Ρουμελιώτης. Μπορεί ο ίδιος να λέει στο διαιτητή ότι βρήκε πρώτον την μπάλα, ωστόσο ήταν πολύ επικίνδυνο το τάκλι αυτό. Διακοπή. Εδώ στραματίστηκε ο Δημήτρης Ραζακιάς στη φάση αυτή. Η κίτρινη κάρτα για τον Ρουμελιώτη, θυμίζουμε, στο 53. Κίτρινη έρχει και ο Θεοχάρης για τον Πίγασο το 33ο λεπτό, ενώ στο 31 ήταν ο Γιαννίκος από πλευρά Θίελλας που έχει δει την κίτρινη κάρτα.
φαίνεται δεν θα χρειαστεί αλλαγή για τον Ραζακιά. Φαουλ τώρα με εκτελεστή τον Τσιτσί για τη Θιέλα στο 54ο λεπτό. 55ο πλέον. Τσιτσίς εκτελεί. Εύκολα βγάζουν την μπάλα επέκτη του πήγα στην περιοχή του. Ο Καπέλης τώρα κάνει το κοντρόλ. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα τελευταία στιγμή ο Μαραγκουδάκης. Ωστόσο υπάρχουν ακόμη προποθέσεις αντεπίθεσης. Ο Καπέλης τώρα και τον πήγα στο καθυστερεί. Ανοίξει ο Σταματέλο από τα αριστερά. Σταματέλος δεν μπορεί να πλασάρει. Μπάλα πέρασε out. Δεν πρόλαβε και ο Σταματέλος. Δημήτρη, νομίζω ότι εδώ ο Καπέλης είχε την επιλογή να σουτάρει, έτσι όπως βγήκε στην κόντρα. Ή λίγο καλύτερη πάσα αριστερά. Ή αυτή το είναι αυτό που είπες εσύ, αλλά τελικά επέλεξε μια πάσα. Μάλλον με αυτή την ταχύτητα που είχε δεν μπορούσε να κάνει ίσως καλύτερη πάσα. Χάθηκε αυτή πολύ μεγάλη ευκαιρία σε μια αντεπίθεση που μέχρι ένα σημείο εκτελήχθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Όμως στην τελική προσπάθεια η πάσα ήταν λίγο πιο προωθημένη από ό,τι έπρεπε για να σουτάρει εκεί ο Σταματέλος. Δεν έκανε καλή επιλογή εδώ ο Καπέλης, είχε όλο το χώρο να βγει και να σουτάρει ακόμη και μόνος του. Πάντως, συγγνώμη, Μπάμπη, φάνηκε για ακόμα μια φορά ότι αν βγει η Θιέλα μπροστά μπορεί να έχει πρόβλημα και αυτή στην άμυνά της και είναι λογικό που μένει πίσω και για να προσπαθήσει να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, τώρα βλέπουμε τον κύριο Τριτσόνη να με τη μία να σβήνει τα αίματα που πήγαν να ανάψουν στη φάση αυτή με ένα δυνατό φάουλ στη μεσαία γραμμή. Μπόγια σηκώθηκε αμένως ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Τριτσόνης κυριολεκτικά τον αγκάλιασε και δεν τον άφησε να κάνει κάτι παραπάνω. Ηρέμησε αμέσως τα πνεύματα. Το φάουλ εκτελείται τώρα και τον Πίγασο. Μπαλά περνάει, στραβοκέφαλος είναι εκεί. Κρατάει με τον Ραζακιά, γυρίζει πίσω στον Μαυροματάκη. Μαυροματάκης κάνει ωραία κίνηση και κάνει ένα σουτ. Κόβει με το κεφάλι. Ήταν ο Ταμίρας αυτός που έκοψε με το κεφάλι. Τώρα ξανά ο στραβοκέφαλος για τον Πίγασο από τα δεξιά. Κόβεται το Ραζακιά τελευταία στιγμή. Πλάγιο για τον Πίγασο. 57ο λεπτό. Πίγασο στήλα. 0-1 και έχουμε αλλαγή στο πλάγιο. Ρένταγκα, όχι τόσο πίσω, Ρένταγκα. Πρέπει να πούμε ότι στο γήπεδο είναι πλέον περίπου 500 φίλοι των δύο ομάδων, καθώς ήρθε κι άλλος κόσμος στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Μπουκάλια τώρα. Στεφανιδάκη τώρα πήγε να ζητήσει το λόγο από τους αυτούς που πέταξαν τα μπουκάλια. Πλάγιο εκτελείται. Γέμισμα από τον Λιόλιο. Μαραγκουδάκης τώρα για τη Θιέλα. Μαραγκουδάκης κρατάει ωραία και ανοίγει για τον Κάφαλη. Ο Κάφαλης με τη μία άλλαξε με τον Τσιτσί. Ο Κάφαλης τώρα ανοίγει ωραία στα δεξιά για τον Μαραγκουδάκη. Ο Μαραγκουδάκης από την πίεση του Καπέλη κρατάει, σηκώνει ψηλά την μπάλα, βγαίνει δυνατά ο Λιόλιο, παίρνει την κεφαλιά και τη δεύτερη όχι δεν μπορεί. Τελικά απομακρύνει ο Λιόλιο, ένα σούτ από τον Τσιτσί της απελπισίας, όμως η μπάλα περνάει πολλά μέτρα out. Ένατο λεπτό. Μεγάλο μπάρας για την άνοδο στην ΑΕ. Πήγα στους Πατησίων Θιέλα Αγίου Δημητρίου 0-1 από τον γκολ του Στεφανιδάκη το 37ο λεπτό. Τεντωμένα τα νεύρα και για τις δύο ομάδες. Έχει πάει να δημιουργηθεί επεισόδιο σε 2-3 περιπτώσεις. Ο κύριος Τριτσόνης όμως ήταν εκεί και το σταμάτησε. Τώρα ο στραβοκέφαλος για τον Πήγασο. Ο στραβοκέφαλος κρατάει εκεί. Αφήνει στο Σταματέλο δίπλα του τώρα. Σταματέλος. Κάνει το γέμισμα με στόχο το Μαρτέκα. Κεφαλιά το Μαρτέκα! Απίστευτη φάση, απίστευτη επέμβαση τώρα από τον Τσαγκαράτο. Τελικά είναι out την μπάλα. Φάνηκε πάντως ο Τσαγκαράτος να βρίσκει την μπάλα στην κεφαλιά του Μαρτέκα. Αν δεν την έχει βρει ο Τσαγκαράτος, όπως είδαμε, τότε έχει καταλήξει στο δοκάρι. Γιατί άλλαξε λίγο πορεία η μπάλα.
Πάντως ο διαιτητής, ο κ. Τζόρνης, έδειξε το out και συνέχισε το παιχνίδι με ελεύθερο. Πολύ καλή στιγμή. Στο 60 και το πήγα σου αυτή καλή στιγμή. Στροβοκέφαλος τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να βρει χώρο να ελιχθεί, πιέζεται, βγαίνει εκτός. Κόντρες. Μαυρωματάκης εκεί, δεν κάνει καλή πάσα. Ο Κάφαλης κερδίζει και κάνει άνοιγμα. Θεοχάρης έκοψε και τώρα γεμίζει. Τελευταία στιγμή ο Ρέτσος έκοψε. Ο Τσιτσής εκεί. Γυρίζει πίσω στο Ραζακιά, εκείνος γεμίζει. Το μακρύνει. Λιόλιο τώρα και ένα δυνατό μαρκάρισμα. Έχουμε φάουλ. Φάουλ για τη Θιέλα. Το τάκλι αυτό του Λιόλιο πάνω στον Γιάννη Ραζακιά. Φάουλ που θα εκτελέσει ο Κωνσταντίνου τώρα για τον Πήγασο. Φάουλ τώρα θα εκτελεστεί για τη Θιέλα από τον Κωνσταντίνου. Η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Περνάει από όλους. Μπλοκάρει ο Παπαβασίλης εκεί. Και δίνει συνέχεια γρήγορα με βολέ. Φάουλ τώρα από τον Μαρτέκα. Στο 60. Πρώτο λεπτό είμαστε τώρα. Πήγα στους Πατησίων Θιέλα Αγίου Δημητρίου 0-1 από το 37 με τον γκολ του Στεφανιδάκη. Αποτέλεσμα που δίνει στη Θιέλα την άνοδο. Εδώ από το δημοτικό γήπεδο του Ρουφ. Sportlv.gr παρών σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου. Στην περιγραφή αυτής της αναμέτρησης είναι ο Μπάμπης Πουλούτσης. Στη τεχνική υποστήριξη είναι ο τηλέμαχος Τριανταφυλλίδης. Και στο σχόλιο της αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Θεοδόρου. Ο Ραγκουδάκης σηκώνεται, συνεχίζει το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται, δεν έχει κάτι σοβαρό. Νο, ετοιμάζεται αλλαγή τώρα για τον Πήγασο. Είναι η πρώτη αλλαγή για τον Πήγασο στο παιχνίδι. Εκτός θα περάσει με το νούμερο 3 ο Θεοχάρης. Στο 62, να δούμε ποιος έχει πάρει τη θέση του. Σε λόγω ποιος έχει πάρει τη θέση του, φάουλ εκτελείται. Μπογιά έκοψε και τώρα ο στραβοκέφαλος άθελε να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Δεν περνάει από το Ραζακιά, κόβει ωραία ο Ραζακιάς. Γέμιζε μας τυφλά από το Μαυρωματάκι, μπάλα περνάει πλάγιο. Είναι με το νούμερο 18 ο Μερσίνη, αυτός που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, λοιπόν στο 62 αντί του Θεοχάρη. Λάγιο ξανά για την Θιέλα. Και κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντίνο για διαμαρτυρία. Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντίνο για διαμαρτυρία. Στο 64 λεπτό για διαμαρτυρία. Λέει και τώρα θα εκτελεστεί τον Ραζακιά. Κάφαλη! Στεφανιδάκη στα κουνάκι με τη μία. Ο Κάφαλης. Πλάγι όμως είναι για τον Πήγασο. Λάγιο που θα εκτελέσει ο Μαυρωματάκης. Φαλιά Κωνσταντίνου ξανά ο Μαυρωματάκης. Νέο γέμισμα ξανά. Κωνσταντίνου με το κεφάλι παραχωρεί νέο πλάγιο. Έτσι, μπράβο. Η Θήλα έχει την ψυχολογία με το μέρος της. Έχει το υπέρ της σκορ το 1-0. Δεν δούμε αν θα καταφέρει να το κρατήσει ως το τέλος. Κωνσταντίνου ξανά. Πάσα για τον Ραζακιά. Χάνει εκείνος από την πίεση. Καπέλη. Ζησόπουλος. Τον Μερσίνη, ο Μερσίνη τώρα μια παλιά. Στόχο των
Μπόγια που έχει βγει από τα αριστερά, εκείνος χάνει. Ραγκουδάκης, ωραία, κρατάει. Τώρα απομακρύνει. Καμίρας, Χρυσόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Κινολιόλιο, ποιος αφήνει έξυπνο στο Ρουμελιώτη. Ο Ρουμελιώτης πάει να κάνει το κάτι παραπάνω και χάνει από το Ραζακιά. Κερδίζουν οι παίκτες της Θήλας εύκολα, ο Κάφαλης κρατάει και κάνει το άνοιγμα τώρα για το Στεφανιδάκη. Ο Ζησόπουλος κόβει τελευταία στιγμή. Νέα κεφαλιά το Ραζακιά, απομακρύνει ο Ζησόπουλος. Μπαλά στον Κάφαλη ξανά. Κάφαλης λύσεται εκεί ωραία. Θα πάρει τώρα το φάουλ από τον Μπόγια. Έγραψε τώρα, έγραψε. Άλλη μια ευκαιρία στη Θήλα να απειλήσει. Στο 66ο λεπτό πλέον. Πήγα στους Πατησίων Θήλα Αγίου Δημητρίου 0-1. Παιχνίδι που παρακολουθείτε ζωντανά και αποκλειστικά από το sportlv.gr. Φάουλ για τη Θήλα. Τελεσίτο Στεφανιδάκη, μπάλα περνάει από όλους. Είναι μόνο ο Μερσίνη ο οποίος κρατάει ωραία την μπάλα. Με το άνοιγμα στη μεσαία γραμμή δεν είναι καλό, βγήκε έξυπνα εκεί ο Τσουτσισκεύ, κάνει τώρα φοβερό άνοιγμα στα δεξιά για τον Στεφανιδάκη και είναι σουτάρι, άω την μπάλα! Καλή στιγμή εδώ για τη Θήλα με τον Στεφανιδάκη. Ο Τσιτσίς εκμεταλλεύτηκε τη λάθος πάσα που έγινε εκεί από τον Μερσίνη, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκε, πήρε την μπάλα, έδωσε στον Στεφανιδάκη, εκείνος δεν μπόρεσε με το σούτ αυτό που επιχείρησε να νικήσει. Το Παπαβασίλη μπάλα πέρασε ψηλά out. Και τώρα ο Μερσίνη για τον Πικασό. Κάνει ωραίο άνοιγμα με στόχο τον Μαρτέκα. Μαρτέκας εκεί πιέζεται. Θα πάρει το πλάγιο το Μαρτέκα στη φάση αυτή. Την παρέμβαση του Γιαννίκου. Πλάγιο που θα εκτελέσει ο Μαυροματάκης για τον Πίγασο. Μαυροματάκης εκτελεί δυνατά. Μπάλα προς τα πίσω, μπέρδεμα και μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόρνερ. Κόρνερ για τον Πίγασο. Τέταρτο κόρνερ στο μάτσο, όλα για τον Πίγασο. Σε 67ο λεπτό. Πήγα σωστή, έλα 0-1. Εδώ και μισή ώρα, τον κόλ του Στεφανιδάκη, το κόρνερ εκτελέστηκε. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά, πάω τελευταία στιγμή απομάκρυνε. Σωτήρια Ταμίρας, νέο γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, γκολ! Όχι, υπάρχει χέρι! Πρέπει να υπάρχει χέρι ή offside. Πρέπει να υπάρχει χέρι και θα έχουμε και την κίτρινη κάρτα τώρα, μα είναι χέρι αυτό. Ο κύριος Τριτσόνης πάει να συμβουλευτεί το βοηθό του. Και έχουμε την κίτρινη κάρτα. Στον Ρουμελιώτη είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ρουμελιώτης εκεί με το χέρι θέλει να ξεγελάσει τον Τριτσόνη και τον βοηθό του και κάνει το χειρότερο δυνατό για την ομάδα του. Δεύτερη κίτρινη λοιπόν για τον Ρουμελιώτη. Στο 68 λεπτό, 15 λεπτά μετά την κίτρινη που δέχτηκε στο 53 ο Ρουμελιώτης. Βλέπει και τη δεύτερη κίτρινη για αυτή την απερίσκεψη ενέργειά του. Και αφήνει τον Πίγασο με 10 παίκτες και τώρα Δημήτρη ο Πίγασος έχει να διανύσει πραγματικά ένα βουνό, έτσι. Μια απερισκεψία ενός ποδοσφαιριστή του, ο οποίος προσπάθησε να ξεγελάσει τον Τριτσόνη και τους βοηθούς του. Δεν τα κατάφερε, το πλήρωσε και τώρα ο Πίγασος, όπως είπες Μπάμπη, έχει να διανύσει βουνό, καθώς πέρα από τον γκολ που πρέπει να πετύχει, είναι και η ψυχολογία αρνητική. Κανένα φάουλ εδώ σε αυτή τη φάση, που ζήτησε ο Μαρτέκας. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν θα πεισμώσει περισσότερο αυτή η απόφαση του ποδοσφαιριστής του Πίγασου. Να δούμε αν οι παίκτες του Πίγασου θα καταφέρουν να αντιδράσουν. Πάντως εξακολουθούν να θέλουν ένα γκολ στο παιχνίδι. Μια σέντρα τώρα από τα αριστερά, δεν μπορεί ο Σταματέλος. Απομακρύνουν οι παίκτες της Έλλας, η μπάλα στο Μαυροματάκι, εκείνος γεμίζει ξανά. Ο Μαρτέκας μέσα στη μεγάλη περιοχή, σουτ γκολ! Γκολ για τον Πίγασο, απίστευτο! Φοβερό γκολ για τον Πίγασο!
Στο 70 λοιπόν, ο Πίγαζος καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Με τον πρώτο σκόρτρου, το Μαρτέκα, να βρίσκει ξανά δίχτυα. Στο 70 λεπτό, Πίγαζος Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου 1-1. Από το γέμισμα του Μαυροματάκη, η Θύελλα της άμυνας αδράνησε. Ο Μαρτέκας εκεί βρέθηκε μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του Τσαγκαρά του. Δεν το συγχώρησε αυτό. Ήταν η πρώτη φάση που ο Μαρτέκας βρίσκεται μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εντελώς αμαρκάριστος. Κοντρόλαρε με την ησυχία του κυριολεκτικά. Δεν τον εμπόδισε κανείς. Με αριστερό σουτ. Δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Τζαγκαράτο και να κάνει το πήγα στους Πατησίων. Θύελλα Αγίου Δημητρίου 1-1 στο 70. Ενώ τώρα ο Μαυροματάκης είναι πεσμένος στο χορτάρι. Απίστευτη εξέλιξη στο μάτς. Δύο λεπτά μετά τη φάση που ο Πίγασος έμεινε με 10 παίκτες λόγω της απερίσκεψης ενέργειας του Ρουμελιώτη, ο οποίος με το χέρι σκόραρε. Το είδε ο κύριος Ακρίβος, το είδε και ο κύριος Τριτσόνης, τον απέβαλε. Δύο λεπτά αργότερα λοιπόν, ένα γέμισμα από τον Μαυροματάκη. Ο Μαρτέκας μέσα στη μεγάλη περιοχή έμοιαζε σαν να κάνει βόλτα εκεί γυρολεκτικά, ανενόχλητος, δεν τον εμάρκαρε κανείς. Κοντρόλαλε με την ησυχία του και με αριστερό σουτ νίκησε τον Τζαγκαράτο και έκανε το Πίγασο Στήλα 1-1. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, Δημήτρη, καθώς τώρα ο Πίγασος είναι αυτός που παίρνει την άνοδο με αυτό το αποτέλεσμα. Ο Πίγασος ήταν τούμπα τα πράγματα. Παρά το γεγονός ότι έμενε με 10, μπόρεσε και ισοφάρισε και πλέον μένει ένα 20 λεπτό εκτός από τις καθυστερίες για να δούμε αν θα καταφέρει η ομάδα της Θύελλας με το αριθμητικό πλεονέκτημα να επιτεθεί σωστά και ψύχρεμα, να πετύχει κάποιο δεύτερο γκολ που θα της δώσει την πρόκριση ή αν η ομάδα των Πατησιών έχει πάρει πλέον φόρα για την άνοδο, για την Α κατηγορία, με τον κόσμο βεβαίως να της δίνει μεγάλη όθηση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Καπέλης τώρα, όπως απομακρύνει, αυτό να το βλέπουμε συχνά πλέον, καθώς οι παίκτες του Πίγασου θα τους δούμε τώρα κλεισμένους, είναι με 10 παίκτες ο Πίγασος. Η Θύελλα είναι αυτή που θα προσπαθήσει να επιτεθεί και φυσικά να ξανασκοράρει για ένα-ένα αυτή που θα πάρει την άνοδο στην ΑΕΠΣΑ. Ενάργμα τώρα στα δεξιά, Μαραγκουδάκης δεν κάνει καλή πάσα, Μπογιά έκοψε εύκολα, Σταματέλος χάνει. Μοίρας για τον Κάφαλη, ο Κάφαλης πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος περιμένει και κάνει τώρα το γέμισμα για το Στεφανιδάκη, κεφαλιά από τον Λιόλιο. Κωνσταντίνου είναι εκεί, ο οποίος έχει καλό σουτ, δεν τον αφήνει να σουτάρει αντίπαλη του, όμως του κλείσαν ωραία το δρόμο. Έκανε ένα σουτ πέφτοντας, ο Κωνσταντίνου δεν μπόρεσε να απειλήσει, μπάλα out. Στη φάση αυτή οι παίκτες του Πίγασου κατάλαβαν ποιος ήταν απέναντί τους, είδαν τι έκανε ο Κωνσταντίνου στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το επέτρεψαν να σουτάρει. Βγήκανε τρεις πάνω του κυριολεκτικά για να μην σουτάρει. Συνήθεια τώρα με το ελεύθερο. 73ο λεπτό. Ο Μερσίνη δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για την Θύελλα. 73ο λεπτό. Πήγα στους Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου. 1-1. Ξανά πλάγιο για τη Θύελλα. Τον Δημήτρη Ραζακιά, Κάφαλης δεν μπορεί να κοντρολάρει, εκείνος στραβοκέφαλος, καθυστερεί ο στραβοκέφαλος τώρα. Τώρα ανοίγει την μπάλα και δίνει για το Σταματέλο. Σταματέλος κρατάει εκεί υπό την πίεση του Μαρακουδάκη, κάνει ωραία κούρσα ο Σταματέλος. Και ανοίγει περισσότερο την μπάλα, αλλά εκεί είναι ο Γιάννης Ραζακιάς, ο οποίος έχει αρκετές δυνάμεις, γύρισε και έκοψε και αφήνει στον Μαρακουδάκη. Μαρακουδάκης τώρα προσπαθεί να ανεβάσει την Θύελλα. Θα έχουμε σε λίγο και την τρίτη αλλαγή για τη Θύελλα από ό,τι φαίνεται. Να δούμε ποιος είναι αυτός που θα πέρασε εντός αγωνιστικού χώρου. Προφανώς θα είναι επιθετικογενής ποδοσφαιριστής. Θα δούμε ποιος θα περάσει και εκτός. Ένα γέμισμα τώρα εκεί. Βγαίνει ο Παπαβασίλης και μπλοκάρει πρώτου Κωνσταντίνου. Να δούμε. Αν θα υπάρξει κάποια κίνηση από τον πάγκο του Πίγασου. Μαραγκουδάκης εκεί.
Παρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ, ευνοήθηκε καθώς κέρδισε την μπάλα. Τσιτσίς τώρα. Τον Ταμίρας, με συγχωρείτε, δεν κάνει καλή πάσα. Φάουλ τώρα και τον Πίκασο στη μεσαία γραμμή. Πάνω στον στραβοκέφαλο από τον Ταμίρα και τώρα θα έχουμε την τρίτη αλλαγή για τη Θύελλα. Στο 75ο λεπτό ο Δημήτρης Ζαζακιάς είναι αυτός που θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 3. Άντε μπορεί καμίσου, έχει ακουπίσει την μπαλάκα, δούλου μπαλάκα, περπατάει μέσα στο κήπεδο. Θα δούμε ποιος έχει πάρει τη θέση του. Να πάει αυτό να τρέξει, τρέξει το παιδάκι, τρέχει. Φάουλ εκτελέστηκε. Κεφαλιάκι από το Ρέτσο. Μπαλά πάει στα πλάκια. Ο Μάκρυνε και ο Γιάννίκος. Φάουλ τώρα κερδίζει ο Κωνσταντίνου από τον Μαυροματάκη με το νούμερο 14 και περάσει εντός αγωνιστικού χώρου. Τελευταία αλλαγή της Θύελλας είναι ο Τσακόγιωργας. Σε 75 ενώ παρατηρήθηκε και ο Μαρτέκας τώρα. Με κίτρινη κάρτα. Σε 75 λεπτό λοιπόν και ο Μαρτέκας θα δει την κίτρινη κάρτα. Φάουλ τώρα για την Θύελλα. Φίλε, λεπτό στο παιχνίδι. Πήγα στους Πατησίων, Θύελλα Αγίου Δημητρίου 1-1. Με τα γκολ τον Στεφανιδάκη από το 37ο λεπτό και του Μαρτέκα από το 70. Πολλοί παίχτες τώρα υποψήφοι για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Να δούμε αν θα είναι ο Γιάννικος ή ο Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου παίρνει φορά, εκτελεί. Συρτό, κόβουν οι παίχτες του Πήγασου. Ξανά ο Κωνσταντίνου γεμίζει. Ο Μακρίνη, ο Ζησόπουλος, πιο μακριά τώρα ο Μπόγια. Ο Καπέλης, ο Μαρτέκας είναι με συγχωρείτε, ο οποίος έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά τώρα. Πήγασος, μια πολύ ωραία παλιά τώρα για τον Μερσίνη. Ο Μερσίνη κερδίζει την μπάλα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Καθυστερεί όμως, απίστευτη ευκαιρία χαμένη για τον Πήγασο στο 76. Ο Τσακαράτος κατάφερε να μαζέψει. Ο Μερσίνη πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω εδώ, αντί να πλασάρει. Βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Τσακαράτο. Αντί να πλασάρει, πήγε να ξεπεράσει τον τερματοφύλακα της Θύελλας. Και έχασε την ευκαιρία, ο Τσακαράτος μάζεψε. Και κρατάει ακόμα όρθια την ομάδα του στο παιχνίδι. Φάουλ τώρα για την Θύελλα. Και θα έχουμε και τη δεύτερη αλλαγή για τον Πήγασο. Για να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Αλλαγή στην αλλαγή λοιπόν, ο Μερσίνη θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο 71ο λεπτό. Να δούμε ποιος έχει μπει. Φάουλ εκτελείται τώρα τον Τσιτσί. Κεφαλιά εκεί από τον Κάφαλη. Ο μακρύνου παίχτης του Πήγασου. Κόντρα τώρα που κέρδισε ο στραβοκέφαλος και έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα. Αλλά είναι μόνος του εκεί με τρεις αντιπάλους. Ο στραβοκέφαλος κρατάει. Δεν ανεβαίνει κανείς να τον βοηθήσει. Ωραία κίνηση του στραβοκέφαλου. Για να δούμε τι θα επιλέξει τώρα. Μπαίνουμε σε μεγάλη περιοχή. Φράγμα εκεί. Δεν δίνεται φάουλ όμως. Δεν δόθηκε φάουλ τώρα. Έχει περάσει με το νούμερο 13 ο Μπαμπάνης. Στο 79 θέση του Μερσίνη. Ναι, ευκαιρία αντεπίθεση τώρα και τον Πήγασο με τον Μαρτέκα. Μαρτέκας όμως δεν κάνει καλό σουτ.
Η μπάλα περνάει out, πολλά μέτρα out. Βλέπουμε τον Πίγασο, παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται με παίχτη λιγότερο, να στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο κενό στην άμυνα της Θήλας, που είναι όλη μπροστά και προσπαθεί να πετύχει τον γκολ της νίκης, που θα δώσει και την άνοδο στην ΑΕΠΣΑ. Ο Πίγασος, οι παίχτες του Πίγασου προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα κενά. Λίγο έλειψε να το κάνουν πριν με τον Μερσίνη, ο οποίος πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω. Στο 78 βρέθηκε απέναντι από τον Τσαγκαράτο. Θέλησε να τον ξεπεράσει, ο Τσαγκαράτος του πήρε την μπάλα εύκολα. Και ίσως Δημήτρη γι' αυτό να πλήρωσε την ενέργειά του αυτή ο Μερσίνη και να έγινε αλλαγή έτσι στην συνέχεια. Μάλλον εκεί τραυματίστηκε Μπάμπη, έχασε την ευκαιρία, έχασε και την ευκαιρία για τον κολ και την ευκαιρία να συνεχίσει το παιχνίδι και να προσφέρει τις υπηρεσίες στην ομάδα του. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο, έχουμε μπει νομίζω στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ένα δεκάλεπτο το οποίο αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, να δούμε αν η Θήλα θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για ένα δεύτερο γκολ. Τελειώνει ο χρόνος, λιγοστεύουν τα περιθώρια για κάτι καλό για την ομάδα του Γιώργου Δημητρίου, που έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και ξέρω ότι σε αυτά τα 10 λεπτά θα παίξει τους κόπους μιας χρονιάς. Βαραίνουν και τα πόδια από το άγχος. Υπάρχει εμπειρία μπροστά από το δίδυμο, όπως λέγαμε και πριν, του Κάφαλη με τον Στεφανιδάκη. Να δούμε όμως αν θα καταφέρουν να σπρώξουν την ομάδα τους στη νίκη. Είμαστε στο 81ο λεπτό ήδη. 9 λεπτά απομένουν για το τέλος. Παίχτες της Θήλας θέλουν να ανέβουν γρήγορα για Νίκος. Πάσα για τον Ταμίρα. Ο Ταμίρας κρατάει. Κάνει άνοιγμα στα δεξιά εκεί για τον Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου με το σταματέλο θα σεντράρει ο Κωνσταντίνου. Ο Λιόλιο με κεφαλιά προς τα πίσω απομακρύνει. Και έχουμε το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για την Θήλα. Έκτο κόρνερ στο μάτς. 5 για τον Πίγασο, 1 για τη Θήλα. Το κόρνερ εκτελείται, απομακρύνει. Νέο κόρνερ από τον Μαρτέκα, ο οποίος έχει γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνά του στην φάση αυτή. Όλος ο Πίγασος είναι πίσω. Όχι, τελικά είναι πλάγιο, δεν είναι κόρνερ. Όπως υπέδειξε ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Ακρίβος. Πλάγιο εκτελέστηκε. Και μπερδεύονται οι παίχτες της Θήλας. Γυρίζει πίσω ο Τσιτσής στον Ταμίρα. Ο Ταμίρας θα κάνει ένα σουτ. Μπάλα στα σώματα στον Μπαμπάνη. Ένα σουτ τώρα από τον Κάφαλη. Μπάλα στα χέρια του Παπα Βασίλη. Καλά είσαστε. 83 λεπτά στο παιχνίδι. Πίγασος Πατησίων Θήλα Αγίου Δημητρίου 1-1 σε ένα μάτια γερά νεύρα. Η Θήλα προηγήθηκε στο 37 με τον Στεφανιδάκη. Ο Μαρτέκα στο 70 έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Φάουλ τώρα για τον Πίγασο, το κέρδισε ο Μαρτέκα. Πίγασο που έχει ακόμα μία αλλαγή. Η Θήλα έχει εξαντλήσει και τρεις αλλαγές της. Φάουλ το οποίο θα εκτελέσει Καπέλης τελικά, φεύγει ο στραβοκέφαλος. Θα δούμε. Το φάουλ εκτελείται εκείνο. Μαρτέκας μόνος του, δεν μπορεί όμως να πλασάρει σωστά και μπάλα είναι out. Δεν υπήρχε offside, χάνει τεράστια ευκαιρία εδώ ο Μαρτέκας να τελειώσει το match. Ξανά το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Θήλας αδράνησε. Στο 84 η φάση αυτή. Μεγάλη ευκαιρία με το Μαρτέκα να μην μπορεί μόνος του εκεί να στείλει την μπάλα στα αλήθεια και να κάνει το 2-1. Γεγονός που θα τελείωνε και το παιχνίδι ουσιαστικά στο 84, καθώς μετά η Θήλα θα έψαχνε 2 γκολ. Τώρα ο Τσιτσής από τα αριστερά για τη Θήλα. Τσιτσής κρατάει εκεί υπό την πίεση του Μαυροματάκη. Τσιτσής βρίσκει χώρο τώρα, θα σεντράρει. Αλλά περνάει από όλους! Μπλοκάρει σταθερά από Παπαβασίλης εκεί. Δεν μπόρεσε ο Κάφαλη να βάλει το κεφάλι του. Αλλάξει πορεία στην μπάλα. Ο Παπαβασίλης μπλόκαρε. Δεν ξεγελάθηκε παρά το γεγονός ότι έχει κόντρα τον ήλιο. Ο τερματοφύλακας του Πίγασου. Βολέ. Κεφαλιά από τον Ταμίρα. Κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου ο Τσακόγιωργας. Άφησε ξανά και τον Ταμίρα. Όλος ο Πίγασος είναι σχεδόν πίσω. Άντε,
Τώρα από τα δεξιά, Ραζακιάς. Πάσα για τον Μαραγκουδάκη, ο Καπέλης εκεί. Που μακρύνει σε πλάγιο, μεταλλεύθηκε το γεγονός ότι ο Μαραγκουδάκης άνοιξε το κοντρόλ. Πάει από τα δεξιά και ο Κωνσταντίνου τώρα. Και αριστερά έχει έρθει ο Τσακό Γιωργάς. Έχουν αλλάξει πλευρές οι δυο τους για τη θύελα. Πλάγιο εκτελείται από τον Κωνσταντίνου. Στεφανιδάκης παίρνει την κεφαλιά, απομακρύνει ο Λιόλιο. Και ο μακριά ο Σταματέλος κερδίζει έξυπνα την μπάλα Μαρτέκας και την ανοίγει τώρα. Προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Κόβεται τελευταία στιγμή. Ο Μαρτέκας κόπηκε από τον Ταμίρα. Πλάγιο για τον Πίγασο. ...86 λεπτά πλέον στο παιχνίδι. Πήγα στο στήλα 1-1. 4 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Απομένως στη θύελα να πετύχει τον γκολ που θέλει για να πάρει αυτή την άνοδο. Ή στον Πήγασο να κρατήσει το υπέρ του σκορ. Το υπέρ το αποτέλεσμα μάλλον το 1-1 γιατί υπέρ του είναι η ισοπαλία. Και να πάρει αυτό στην άνοδο στην ΑΕΠΣΑ. Φάουλ θα εκτελεστεί τώρα από τον Κωνσταντίνου. Πολύ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά. Μπάλα πάει στον Τσακόγιωργα στα αριστερά. Τσακόγιωργα κρατάει. Κάνει το γέμισμα τώρα και είναι μόνο ο Παπαβασίλης, ο οποίος με διπλή προσπάθεια κρατάει την μπάλα. Μπλοκάρει. Και τελειώνει αυτή τη φάση. Αυτόν τον κίνδυνο για τα καρέ του. Ο Παπαβασίλης δίνει συνέχεια με βολέ. Σταματέλος κατεβάζει στη μεσαία γραμμή. Μπερδεύονται οι παίχτες του Πίγασου, κερδίζουν αυτή τη στήλα. Όταν Ταμίρας αφήνει και τον Τσακόγιωργα τώρα στα αριστερά. Τσακόγιωργας ψάχνει το γέμισμα. Με στόχο το Στεφανιδάκη, ο Λιόλιο απομακρύνει με το κεφάλι. Στραβοκέφαλος παίρνει την κεφαλιά πρώτου Κωνσταντίνου και ανοίγει την μπάλα. Πλάγιο. Υπάρχει φάουλ τελικά. Όλοι μέσα, άντε. Να έκανε κοντρόλ με το χέρι ο Στραβοκέφαλος και τώρα μια ακόμη ευκαιρία στην, για τη θύλα να ανέβει. Δημήτρη. Πάντως, Μπάμπη, αν συνεχίσει έτσι ο Πίγασος, αν και είναι λίγα τα λεπτά από μένου, θα έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί ούτε να κρατήσει την μπάλα, όχι μόνο να την βγάλει μπροστά. Σε κάποιες από τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει η θύλα, μπορεί να το πληρώσει. Ο μόνος παίχτης που μπορεί να κρατήσει μπάλα, από ό,τι φαίνεται για τον Πίγασο, είναι ο Μαρτέκας, αλλά και αυτό είναι λογικό να έχει κουραστεί γιατί είναι μόνος του όλο το μάτι μπροστά. Και δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει. Βέβαια, σε τέτοια μάτς κάνεις υποπροσπάθεια. Θα έχουμε σε λίγο και την τρίτη αλλαγή για τον Πίγασο. 87ο λεπτό. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Το σουτ γκολ για τη θύελα από το Στεφανιδάκη. Γκολ για τη θύελα 2-1. Ο σκόρερ πρέπει να είναι ο Ρέτσος. Δημήτρη. Είδα Στεφανιδάκη στην αρχή, αλλά ήταν ο Ρέτσος. Ο οποίος βρέθηκε εκεί στη μεγάλη περιοχή για την εκτέλεση του φάουλ. Μπάλα πήγε στα πόδια του. Δεν το συγχώρησε αυτό. Έκανε λοιπόν το πήγα στους πατησίων θύελα Αγίου Δημητρίου. 1-2. Στο 88 λεπτό του αγώνα. Τώρα εσπεσμένα θα γίνει τρίτη αλλαγή. Θύελα έχει την τύχη της στα χέρια της τώρα. Κερδίζει 2-1. Τρίτη αλλαγή τώρα για τον Πίγασο, βγαίνει το παιχνίδι ο Ζησόπουλος. Στο 89 είμαστε. Η θέση του Ζησόπουλου πήρε με το νούμερο 17 ο Λολότσι. 89 λεπτά στο παιχνίδι, Πίγασο Πατησίων Θύελα Αγίου Δημητρίου 1-2. Είμαστε πλέον στο 90, Δημήτρη. Διανύμει το τελευταίο λεπτό. Έχει λήξει ρε Καριόλη, τρισόνι!
Βολέ τώρα από τον Παπα Βασίλη. Ψηλά η μπάλα, προσπαθούν οι παίκτες της Θήλας να κρατήσουν την μπάλα μακριά την περιοχή τους. Κεφαλιά του Κάφαλη, ο Ραζακιάς γενική. Το σουτ γκολ 3-1 για τη Θήλα. Εδώ τελειώνουν όλα λοιπόν. Με τον γκολ του Ραζακιά. Στο 90 η Θήλα είναι αυτή που παίρνει την άλοδο στην ΑΕΦΑ. Γκολ λοιπόν από τον Γιάννη Ραζακιά στο 90. Όλα τελειώνουν λοιπόν. Με τον γκολ του Γιάννη Ραζακιά. Παίζουμε πλέον τις καθυστερήσεις. Συμπληρώσαμε τα 90 λεπτά. Ό,τι βλέπετε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. Πίγασος, Θήλα, 1-3. Θα ξαναρχίσει σιγά σιγά το παιχνίδι. Με 0 ψυχολογία για τους παίκτες του Πίγασου. Αυτό στο 1-3 δεν τους αφήνει περιθώρια. Είδαμε και ένα ωραίο στιγμιότυπο τον Κωνσταντίνου να λύνει με ωραίο τρόπο τη διαφορά του με το στραβοκέφαλο. Πήγε και τον φίλησε στο μάγουλο. Σέντρα στο παιχνίδι. Ξανά. Περιμένουμε απλά το τέλος. Παίχτες του Πίγασου προσπαθούν να βγουν μπροστά. Κωνσταντίνο απομακρύνει. Σταματέλος σε μεσαία γραμμή κάνει το κοντρόλ. Παίρνει αρκετά μέτρα τώρα. Σταματέλος δεν μπορεί να σουτάρει κόντρα. Πάνω στον Τσιτσί. Καπέλης. Νέο γέμισμα. Άνοιγμα εκεί. Από τον Λολότσι. Μπάλα απευθείας out. Καθυστερήσεις στο μεγάλο μπαράζ ανόδου στην ΑΕ. Πήγα στους πατησίων Θήλα Αγίου Δημητρίου 1-3. Περιμένουμε απλά το τελικό σφύριγμα καθώς η υπόθεση άνοδος έχει τελειώσει. Είναι αδύνατον στις καθυστερήσεις οι παίκτες του Πίγασου να πετύχουν 2 γκολ. Αγωνίζονται. Πίγασος αγωνίζεται και με παίχτη λιγότερο. Μετά την αποβολή του Ρουμελιώτη από το 68 λεπτό. Το ελεύθερο εκτελείται. Κεφαλιά από τον Λιόλιο. Γυρίζει ο στραβοκέφαλος και κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Στραβοκέφαλος. Πάσα για τον Λολότσι. Εκείνος στα δεξιά τώρα για τον Μπόγια. Ο Μπόγια κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί ο Μαρτέκας να πιάσει την κεφαλιά. Ο μακρύνου παίχτες της Θήλας. Είμαστε στο 93ο λεπτό πλέον. Τραυματίας εκεί ο Μαρτέκας, δεν πάτησε καλά στο έδαφος μετά την κεφαλιά του. Θα δοθεί ξανά συνέχεια στο παιχνίδι. Θήλα
με τις δύο χρυσές αλλαγές του κύριου Τασιόπουλου, τον Ρέτσο και τον Ραζακιά. Φτάνει στο 3-1 και παίρνει την άνοδο για την ΑΕ. Περιμένουμε το τελικό σφύριγμα, το οποίο είναι τώρα. Μεγάλη νικήτρια η Θεία Λαγκίου Δημητρίου στον Παράζ Ανόδου με τον πήγα στο 3-1. Ωραίο στιγμιότυπο, οι παίκτες του Πίγασου τώρα αγκαλιάζονται με τους αντιπάλους τους. Μπαίνει ο παδός εντός αγωνιστικού χώρου, τώρα αυτά δεν χρειάζονται. Βλέπετε τι γίνεται, οι παίκτες του Πίγασου βάζουν εκτός αγωνιστικού χώρου τους οπαδούς τους που μπήκανε στο γήπεδο. Προστατεύουν την ομάδα τους οι παίκτες του Πίγασου. Πρέπει να πούμε ότι ήταν τραγική ενέργεια του Ταμίρα που με τη λήξη του αγώνα πήγε στους οπαδούς του Πίγασου και τους προκάλεσε. Τραγική ενέργεια από τον Ταμίρα. Μπήκαν μέσα οπαδοί του Πίγασου, ευτυχώς οι ποδοσφαιριστές του Πίγασου ήταν εκεί και τους κράτησαν εκτός γηπέδου. Απαρηγόρητοι οι ποδοσφαιριστές του Πίγασου. Χαρούμενοι οι παίχτες της Θήλας για τη μεγάλη τους νίκη που τους δίνει την άνοδο στην ΑΕ. 3-1 η Θήλα έπαιξε εδώ ένα μάτς όλη τη σεζόν όπως και ο Πίγασος. Η Θήλα όμως ήταν η νικήτρια με 3-1. Ήθελε μόνο νίκη, τα κατάφερε. Παίρνει την άνοδο στην ΑΕ. Είναι πολύ ωραία η αντίδραση των παικτών του Πίγασου που κύριοι συνεχάρισαν τους αντιπάλους τους. Σε αντίθεση με τον παίχτη της Θήλας που έκανε αυτή την απερίσκεπτη ενέργεια. Τώρα στο τέλος δεν χρειαζότανε. Χειροκροτάνε τώρα και οι οπαδοί των δύο ομάδων τις ομάδες τους. Δημήτρη, ένα τελικό σχόλιο. Η Θήλα τελικά ήταν ανώτερη των περιστάσεων και φυσικά πήγα στο πλήρως στην αποβολή του Ρουμελιώτη από ό,τι φάνηκε στο 68. Έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα. Βγήκε μπροστά στο τελευταίο δεκάλεπτο που έπρεπε να κυνηγήσει τον γκολ. Το πέτυχε δύο φορές. Πήρε μια καθαρή νίκη. Πεντακάθαρη και δίκαιη νίκη, νομίζω ότι η Σιέλα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όσο και αν προσπάθησαν τα παιδιά του Πίγασου και από το σημείο που έμειναν με παίχτη λιγότερο, αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, οι οποίες είναι ερασιτεχνικές, κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Η Σιέλα τα κατάφερε. Μπορεί ο Πίγασος να είναι του χρόνου αυτός που θα τα καταφέρει. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είδαμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με διακυμάνσει στο σκόρ, αλλαγές στα συναισθήματα που, αν εξαιρέσουμε κάποιες ελάχιστες φορές που ξέφυγε λίγο και από αυτήν την απαράδεκτη ενέργεια του Ταμιρά στο τέλος, μετά το τέλος του αγώνα, κατά τα άλλα ήταν μια διαφήμιση του αστυνομικού ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στις δύο ομάδες. Αυτά από μένα, Μπάμπη, και καλή συνέχεια και στο Sportal TV με τις μεταδόσεις του για το αστυνομικό ποδόσφαιρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που μείνατε μαζί μας και είδατε ζωντανά την αναμέτρηση του Πίγασου Πατησίων με τη Θεία Λαγίου Δημητρίου εδώ στο δημοτικό γήπεδο του Ρουφ. Τελικό αποτέλεσμα θυμίζουμε: Πίγασος Πατησίων Θεία Λαγίου Δημητρίου 1-3. Τα γκολ στο 37ο λεπτό άνοιξε το σκόρο Στεφανιδάκης για τη Θεία. Στο 70 Μαρτέκας έφερε το ματς στα ίσια. Στο 87 ο Ρέτσος ήταν αυτός που βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή του Πίγασου. Δεν το συγχώρησε αυτό, βρέθηκε μόνος του απέναντι από τον Παπαβασίλη μετά από εκτέλεση φάουλ. Έκανε το 1-2, μία από τις τρεις αλλαγές του κ. Τασιόπουλου. Το 1-3 ήρθε στο 90 σε αντεπίθεση ο Ραζακιάς με ένα κεραυνό εκεί από 1-2 βήματα μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Πιάσε ένα κεραυνό, δεν άφησε περιθώριο αντίδραση στον Παπαβασίλη, έκανε το τελικό 1-3. Έτσι η Θήλα Αγίου Δημητρίου παίρνει την άνοδο για την ΑΕ. Από τον τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη της αναμέτρησης, τον Δημήτρη Θεοδόρο που ήταν στο σχόλιο και τον Μπάμπη Πουλούτσι που ήταν στην περιγραφή του αγώνα, να έχετε όλοι ένα ευχάριστο απόγευμα Σαββάτου. Το Sport Live ανανεώνει το ραντεβού του για την ερχόμενη Τετάρτη, όπου θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τον Μπαράζ Ανόδου
για τη ΓΑΜΑ Εθνική ανάμεσα στην οδηγήτρια και το Χαϊδάρι, ενώ έπονται και άλλες μεταδόσεις. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ Σαββάτου.